Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είναι η κλήρωση για το... η μάζοξη που κάναμε για το καλύτερο extreme metal album, για το διαγωνισμό που αφορά το καλύτερο extreme metal album του 2022 στο The Gallery. Η ομάδα του The Gallery, γνωστή και μία εξαιρεταία, είναι ο Γιάννης Οπούσιος, γέροντας, μεγάλος μεταλλάς από παλιά. Από τα... Ή αλλιώς ο θείος που κάθεται με την νεολαία, πάμε παρακάτω. Ωραία. Η Σοφία, η Κουρούμαλη, συμπαρουσιάστρια σε αυτά που κάνουμε τα ΕΣΚΙ κάθε φορά. Ήταν και ο Αντώνης Ολιβάνιος κάπου εδώ, είχε δουλειά, έπρεπε να φύγει. Αλλά θα τον δείτε στην κλήρωση. Είναι αόρατος βασικά τώρα και θα εμφανιστεί μετά. Είδες τι καλά που κρύβεται. Μετά θα φεύγει, θα εμφανίζεται, είναι τέτοια φάση. Εντάξει. Τον έφαγα και κάτσε στη θέση του. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε κάποιους φίλους μεταλλάδες από κυρίως τον extreme metal χώρο, δηλαδή από μπάντες black metal και death metal. Ξεκινάμε με τον Γιώργο τον Εμμανουήλ από τους Lucifer Child. Γεια σου Γιώργη. Ο Βασίλης ο Ζόμπολας, Ζαράτους, Soul Skinner και άλλες 5-10 μπάντες στο παρελθόν. Και εδώ ο Ward Lord κάποτε. Και τώρα μια καινούργια μπάντα με το Magus. The Magus. Ωραίος Οικονομόπουλος, Order of the Ebon Hand από τα παλιά χρόνια και Γεωθήρια στα live και σε στούντιο μπορεί να σε δούμε. Χαίρετε, nice to be here. Γεια σου Ορέστη, χαρήκαμε που ήρθες. Και είναι και ο Ντίνος Σάικον από τους Septic Flesh. Septic Flesh βγήκανε πρώτοι στο διαγωνισμό που κάναμε, στη ψηφοφορία όλων σας. Να πούμε ότι είχαμε 126 άτομα που συμμετείχαν και 101 δώρα που στην πορεία γίνανε και 105, 6, 107, τα έχουμε χάσει λίγο, στο μεγαλύτερο διαγωνισμό που αφορά τη metal σκηνή παγκοσμίως αυτά τα Χριστούγεννα. Και μαζευτήκαμε εδώ να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα. Δεν έχεις συστήσει κάποιον. Πρωτού πάω στον τελευταίο επίτιμο καλεσμένο από το νησί το αγαπημένο μας στην Κρήτη, που αφορά τη metal σκηνή, αφορά το τι ζήσαμε μέσα στο 2022. Στο 2022 το καλοκαίρι είχαμε την τιμή και την ευχαρίστηση να πάμε σε ένα φοβερό φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στα Χανιά. Σε αυτό το φεστιβάλ ένας από τους διοργανωτές, τους υπευθύνους και όλα αυτά που φτιάχνουν εκεί είναι ο Γιάννης ο Αναστασάκης, που μας έκανε την τιμή να έρθει. Δεν θα πω από την Κρήτη ότι ήρθες. Μην το πεις. Ήρθες όμως εδώ και έδωσε παρόν γιατί γουστάρει την παρέα μας. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Γεια σου Γιάννη. VIP της φάσης μας ο Γιάννης. Λοιπόν, προχωράμε. Τι να πούμε, τι έχουμε να πούμε έτσι για εισαγωγή. Ξέρω εγώ, έχεις γράψει εδώ πέρα ένα ολόκληρο κάτι. Να πούμε για τη σελίδα μας καταρχήν, ότι στο The Gallery έχουμε τη χαρά να μετράμε πάνω από 14.000 κόσμο στο group του The Gallery και σιγά σιγά αυτό αυξάνεται. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση μουσικών με οπαδούς της σκηνής, οπότε έχουμε γίνει όλοι φίλοι κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό δημιουργεί ένα είδος απομυθοποίησης των μουσικών απέναντι στους απλούς οπαδούς. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε παιδιά. Το ίντερνετ μας φέρνει πιο κοντά, για καλό, για κακό. Γιώργο, τι λες? Και τα δύο νομίζω. Σίγουρα έχεις μια πιο άμεση πρόσβαση και να γνωρίσεις έναν μουσικό. Εγώ σαν οπαδός προτιμώ να επιλέγω να μην γνωρίζω προσωπικά τους μουσικούς που θαυμάζω, αλλά απλά να ακούω τη μουσική τους. Το οποίο βέβαια απ' την άλλη σου δίνει και την αμεσότητα να πεις και ένα ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που σε στηρίζει πραγματικά, ας πούμε, που το θεωρώ και αυτό σημαντικό. Οπότε έχουμε και καλά και κακά, απλά πρέπει πάντα να διατηρείς μια ισορροπία, θεωρώ. Τα παλιά χρόνια, ξέρεις, μυθοποιούσες έναν καλλιτέχνη, τον έφτιαξε στο μυαλό σου όπως ήθελες και τώρα πλέον εύκολα του στέλνεις ένα μήνυμα στο Messenger, γεια σου, τι κάνεις. Ναι. Έχουν αλλάξει εποχές. Ναι. Τι λες? Πολύ ενδιαφέρουσα ξεκίνησε αυτή η τοποθέτηση και αυτή η συζήτηση. Καλά, και εγώ με τον Γιώργο θα έλεγα ότι προτιμώ να μην γνωρίζω τους μουσικούς, δηλαδή να έχω την εικόνα, ακόμα και το πιο τέλειο άτομο να γνωρίσεις από κοντά. Καλύτερα, ξέρεις, σχέση με το τι φτιάχνεις εσύ με τη μουσική είναι διαφορετικό και όντως, όπως είπες, ιδίως στα παλιά τα χρόνια, όταν υπήρχε, μιλώντας για το black metal, και εννοεί ότι υπάρχει και τώρα, έτσι, το ψευδώνυμο με το μακιγιάζ, μια εποχή χωρίς ίντερνετ, δηλαδή όταν παρακολουθήσαμε το πρώτο black metal
του δεύτερου, όπως λένε, κύματος, ήταν σαν να μην μιλάς καν για ανθρώπους. Δηλαδή, σαν να ήταν φιγούρες από κάποια dark fantasy νουβέλα του Μάικλ Μούρκοκ. Οποιοδήποτε ήταν σαν μια κατάσταση που οποιοδήποτε μπορούσε να του συμβεί οτιδήποτε. Με τη φαντασία σου. Ανά πάσα στιγμή. Ναι, όχι με τη φαντασία σου, συνέβαιναν κιόλας. Δηλαδή, ήταν, ξέρεις, δεν ξέρεις ποιος είναι τι. Ήταν όλο ο τελείως, ας πούμε, στην ονειροφαντασία, το οποίο βέβαια σίγουρα βοηθούσε και τον ακροατή να ταξιδέψει κάπου αλλού. Ναι. Αν δεν πλατιάζω, σε σχέση με το θέμα της stage personas και της προσωπικότητας, γιατί όπως το είπατε με πολύ σωστά, ο κάθε άνθρωπος τώρα μπορεί να σε προσεγγίσει πολύ άμεσα με το ίντερνετ. Ούτως άλλως θα έλεγα ότι είναι δύο διαφορετικές personas για μένα. Δηλαδή, okay, υπάρχει ο κανονικός άνθρωπος που ζει τη ζωή του, έτσι, και υπάρχει η σκηνική προσωπικότητα, η οποία υπάρχει και οφείλει να υπάρχει μόνο στη σκηνή. Δεν θα ανέβεις στη σκηνή, ποιος θα είσαι, απλά ο εαυτός σου, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν γίνεται κανονικά. Αλλά απ' την άλλη, όταν κάτω από τη σκηνή παρουσιαστείς ότι «γεια σας, είμαι ο...» τότε... Είσαι λίγο γραφικός. Όχι, είσαι λίγο ψώνιο, actually. Στην ελαφριά του μορφή, αυτό. Οπότε νομίζω ότι άμα αποταυτιστείς σε αυτό και εσύ για τον εαυτό σου και για τους άλλους, αποφεύγεις κάποιες κακοτοπιές στην όλη ιστορία. Ισχύει. Να πούμε καταρχάς, γυρνώντας στα του διαγωνισμού, ότι πρώτο άλμπουμ από όλους τους αναγνώστες του The Gallery ψηφίστηκε ο τελευταίος δίσκος στο Septic Flesh, Modern Primitive, με 584 βαθμούς, με διαφορά από το δεύτερο που ήταν το The Halo Effect των Σουηδών In Flames, τα παλιά μέλη που διώξαν τον Anders Frieden και κάναν κάτι καινούριο με τον Mikael Stanne και ήταν πολύ καλύτερο από τα In Flames τα τελευταία. Οπότε να πούμε συγχαρητήρια στον Τίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Για το άλμπουμ σας. Και από ό,τι είδα, παντού είχε βγει στα κορυφαία της χρονιάς που πέρασε. Πήγε καλά, είναι αλήθεια. Πήγε καλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έπεσε πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, δουλειά. Τι θυμάσαι από τις ηχογραφίες, από όλο αυτό το ότι κάνατε για το δίσκο? Ήταν περίοδος lockdown με COVID κτλ. Κυρίως εκεί γράφτηκε ο δίσκος συνθετικά. Και ηχογραφήσεις, ουσιαστικά και ηχογραφήσεις. Πολλή δουλειά, πολλά μπρος-πίσω, ιδέες. Στους Septic Flesh γράφουν όλοι, όλα τα μέλη και ψηλό όλα τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί ο ντράμερ να γράψει και κιθάρες, ξέρεις, γίνεται κάπως έτσι. Υπάρχει μετά ένα ξεκαθάρισμα, πετάμε πολλά πράγματα για να κρατήσουμε τα καλύτερα. Είναι μια διαδικασία που παίρνει κάποιους μήνες, αλλά λειτουργεί καλά σαν ομάδα, θεωρώ. Πρώτη φορά ήμουν κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία συνθετικά. Ωραία εμπειρία. Μιας και μιλήσαμε για COVID, ο Ντίνος, να πούμε πώς ζείτε την μετα-COVID περίοδο ως μουσική. Κύριε Ζόμπολα, θα μας πείτε τι γίνεται? Πώς τη ζούμε σαν μουσική? Νομίζω ότι όπως τη ζει όλος ο κόσμος, ήταν μια σφαλιάρα απότομη όλο αυτό και προσπαθούμε λίγο να ισορροπήσουμε σε όλα μας. Θεωρώ ότι, όπως είπε και ο Ντίνος πριν, ήταν μια περίοδος όπου δημιουργικά βγήκαν πολλά πράγματα, γιατί αναγκαστήκαμε. Εμείς ήμασταν, θεωρώ ότι είμαστε και λίγο ευλογημένοι από την όλη ιστορία, γιατί είχαμε να ασχοληθούμε με κάτι. Για μένα, ας πούμε, το lockdown, το ότι κλείστηκα μέσα στο σπίτι ήταν χρυσή ευκαιρία να μπορέσω να κάτσω να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με σύνθεση νέου υλικού. Και σε σχέση με άλλους φίλους που μίλαγα και λοιπά, που δεν έχουν ενδιαφέροντα, τρελάθηκαν. Δηλαδή μπήκαν σε μια περίοδο, ας πούμε, αρχή κατάθλιψης, δεν ξέραν τι να κάνουν, δεν ξέραν πώς να διαχειριστούν όλο αυτό το χρόνο που ξαφνικά ήταν ελεύθερος. Θεωρώ ότι στους μουσικούς έκανε καλό και νομίζω ότι το βλέπουμε κιόλας τώρα, ότι την τελευταία χρονιά βγήκαν πάρα πολύ καλά άλμπουμ. Συνολικά βγήκαν πολύ καλά άλμπουμ σε όλους τους χώρους. Και αυτό νομίζω ότι ήταν αποτέλεσμα του ότι πολλοί μουσικοί είχαν το χρόνο να κάτσουν να ασχοληθούν περισσότερο, να κάτσουν να αφαιρέσουν πράγματα πιο πολύ από αυτά που βγάζανε και το τελικό τους αποτέλεσμα να τους ικανοποιούσε. Νομίζω ότι και σε μένα λειτουργήσε προσωπικά αυτό, ας πούμε, γιατί ασχολήθηκα και στην ουσία τελείωσα τρία άλμπουμ που δεν θα το έκανα υπό κανονικές συνθήκες. Αυτό. Είσαι και πολύ πράγμων εσύ. Και με τις δουλειές σου και με τις μπάντες σου. Οι μπάντες είναι ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία, Λοιπόν, κύριε Πούσιο, τι να πούμε στα παιδιά.
Τι να πούμε, παιδιά. Τον κύριο Αναστασάκη εδώ, να τον ρωτήσουμε κάτι για το φεστιβάλ. Να ρωτήσουμε, βεβαίως να ρωτήσουμε. Είναι πόσο πιο δύσκολο πιστεύεις ότι είναι να διοργανώσεις ένα underground, γιατί μιλάμε για underground φεστιβάλ. Άσχετα από τα ονόματα που έρχονται, μιλάμε underground. Δεν είναι εμπορικό τόσο πολύ. Δεν είναι μια εταιρεία περισσότερο από underground. Είναι επαρχιακό. Είναι fan-oriented, να το πούμε πιο, όπως το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε ποτέ στο να στήσετε το φεστιβάλ, ποιες ήταν? Εντάξει, αρχικά οι δυσκολίες είναι στην αρχή να πείσεις τα συγκροτήματα να έρθουν σε ένα φεστιβάλ που είναι σε ένα μικρό σημείο της Ελλάδας, μακριά από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η αρχική δυσκολία. Αυτή έχει ξεπεραστεί πια, νομίζω, έχοντας φέρει πολλά μεγάλα συγκροτήματα, αυτό έχει φύγει. Νομίζω η δυσκολία τώρα πια στα Χανιά είναι άλλη. Είναι ότι τα Χανιά έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο σαν πόλη. Και νομίζω ότι ο κόσμος που ερχόταν δεν είναι, ερχόταν περισσότερο ροκ κόσμος. Τώρα πια δεν είναι τόσο ροκ κόσμος που έρχεται. Παρ' όλα αυτά το κάνει συγκεκριμένα για το φεστιβάλ. Άρα η δική μας δουλειά είναι να φέρουμε κόσμο για το φεστιβάλ. Που κάποτε μπορεί να ερχόταν από μόνος του, να ήταν εκεί ήδη κτλ. Είναι μια μικρή δυσκολία. Αλλά νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι για να ξεπερνιούνται και στην τελική, όπως είπες, είμαστε ένα fan-oriented φεστιβάλ, οπότε νομίζω ότι ο κόσμος που θέλει να έρθει θα έρθει ούτως ή άλλως. Οι άνθρωποι από την Κρήτη εκτιμούν κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι εύκολο να δεις τέτοια μουσική στην Κρήτη. Ναι. Και προσπαθούμε, και τουρίστες βέβαια πια, έχουμε πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό επίσης. Αυτό είναι το καλό της Κρήτης. Και σπουδαίο. Και καλό της Κρήτης. Είχατε καθόλου εμπόδια από την τοπική κοινωνία? Κοιτάξτε, δεν ήταν πάντα εύκολο με την τοπική κοινωνία, αλλά περνώντας τα χρόνια έχουμε γίνει πια ένα μέρος της κουλτούρας των Χανίων. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Τώρα νομίζω ότι δεν μας βλέπουν πια με μισό μάτι. Δεν είναι ότι είμαστε mainstream σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Δεν παίζουμε κριτικά, δεν έχουμε τέτοια. Αλλά τέλος πάντων μας γνωρίζουν και κάποια από τα αρχικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Και πλέον η Κρήτη έχει δυναμώσει πάρα πολύ και στα φεστιβάλ, γιατί έχει και Ηράκλειο και Ρέθυμνο φεστιβάλ. Και είναι πολύ καλά φεστιβάλ. Καλοκαίρι. Και νομίζω ότι η metal μουσική στην Κρήτη πάει πολύ καλά. Και metal μαγαζιά, metal ανοιχτά μαγαζιά. Και το χειμώνα, full με τον κόσμο. Ναι, νομίζω ότι η Κρήτη κρατάει. Συγκροτήματα. Εννοείται. Και παραλιάρες. Παραλίες υπήρχαν και πριν, ναι. Μήπως τα φεστιβάλ είναι το μέλλον του metal, όπως είναι το πράγμα, τι λέτε? Με την έννοια ότι. Εδώ θέλω να πω κάτι, επειδή είναι οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ μουσικοί και δεν μπορεί να υπάρξει φεστιβάλ χωρίς μουσικά συγκροτήματα. Έτσι. Δηλαδή, εμείς οφείλουμε την ύπαρξή μας στο γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δίνουν το χρόνο τους, δίνουν την ψυχή τους για να φτιάξουν κάτι. Και αλλιώς δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Δεν μπορούμε κανένα φεστιβάλ. Νομίζω ότι το metal κρατάει κυρίως από συναυλίες και φεστιβάλ. Γενικώ το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας. Κατά πολλούς είναι ναι, τα live. Ναι, τώρα για τους μουσικούς, δηλαδή βιοποριστικά μιλώντας. Μιλάμε για live πλέον, δεν μιλάμε για παραγωγή δίσκων, σωστά? Έτσι ακριβώς. Σωστά, ναι, δηλαδή. Και με αφορμή και την κλήρωση που έρχεται, ότι οι μεταλλάδες, υποθέτω, είναι από τα αγοραστικά και είναι από ακόμα μένουν στο υλικό αγαθό, έτσι. Θέλουν να έχουν το CD, το βινήλιο, το t-shirt. Και η καλύτερη περίπτωση για μία μπάντα για να το φέρει σε επαφή αυτό με τον οπαδό είναι το live, γιατί ο άλλος, ας πούμε, αν ξετρελαθεί με αυτό που δει στη σκηνή, θα πάει να πάρει ίσως και ό,τι έχεις, ας πούμε, στο. Ισχύει. Ενώ αλλιώς, ξέρω, στα άλλα είδη της μουσικής βιομηχανίας τώρα, ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει καν. Δεν βγαίνουν καν, υποθέτω, σε CD. Πρέπει να είναι μόνο διαδικτυακά, αν δεν κάνω λάθος. CD έχουν πέσει πολύ. Τώρα που βγάλει η Σακύρα το νέο τη CD, θα το πάρει ο κόσμος, τι λες? Με τον Μπικέ που γίνεται το. Τι πιστεύεις? Ποιο CD, δεν υπάρχουν πια CD. Δεν είναι CD. Single αυτό. Spotify. Τώρα εκτιθόμαστε ότι είμαστε λίγο μπαρμπάδες, αλλά μάλλον τα πιο πολλά πρέπει να είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, υποθέτω. Είναι streaming. Πολλά, ναι. Όντως. Βέβαια, πληρώνεις συνδρομή στο Spotify και καθαρίζεις. Έχεις τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στο 2022 και στις κυκλοφορίες που βγήκαν. Ως μεταλλοπαδοί, εσείς ξεχωρίζετε κάτι από αυτό που βγήκε στα 22? Στα Thrash, Death, Black, Heavy, Doom, Power, καλά, Power δεν σας κόβω πολύ. Pop. Για πείτε τι. Το καλό είναι καλό. Τι έχουμε, για πες εσύ. Τι έχουμε, θα σου πω, κοίταξε, πολλά καλά πράγματα βγαίνουν, τα οποία γουστάρω όταν τα ανακαλύπτω, δεν τα έχω ανακαλύψει όλα. Σίγουρα ξεχωρίζω το τελευταίο άλμπουμ των Vatain, το The Agony and Ecstasy. Immolation και
ένα ακόμη άλμπουμ το οποίο είναι εκτός metal, αλλά το θεωρώ το πιο black metal όλων, είναι το Broken Gargoyles της Diamanda Galas, το οποίο μας μαθαίνει όλους πώς να κάνουμε black metal. Μαυρίλα, ε. Σχολείο μεγάλο. Simulation βγήκε 12ο, Vartain 17ο στη τελική κατάταξη σε εμάς, στο The Gallery. Κύριε Ζόμπολα. Εντάξει, εγώ ακούω αρκετά πράγματα. Δεν συγκράτω πολλές φορές και λόγω ηλικίας πια αυτά που... υπάρχει πληθώρα όντως μπαντών. Αυτό που έλεγα πριν στο Γιάννη όταν έβλεπα τη λίστα, κάτι που με στεναχωρεί είναι ότι αν εξαιρέσεις 5-6 ονόματα, τα περισσότερα είναι παλιές μπάντες. Δηλαδή, από τις καινούργιες μπάντες που βγαίνουν, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, δεν έχουν και πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο. Δεν τις πολύ ψάχνουν, είναι πάρα πολύ underground. Εντάξει, εγώ από άλμπουμ που άκουσα και μ' αρέσανε πολύ, δεν μπορώ να πω ότι ξεχώρισα πολύ, ας πούμε, και το Septic Flesh μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτά που μου κάνανε ιδιαίτερη εντύπωση και ήταν έτσι λίγο διαφορετικά ήταν το Halo Effect, που δεν περίμενα ότι θα ακούσω κάτι τέτοιο. Δεν ήταν καινούριο, κάτι καινούριο, αλλά δεν το περίμενα ότι θα ακούσω κάτι τέτοιο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Aenaon των δικών μας των Ελλήνων. Πατρά, Λάρισα. Είναι Λάρισα, Γιάννη, να είναι μίξ. Πολύ avant-garde, πολύ πρωτοποριακό θεώρησα ότι είναι. Και από εκεί και πέρα το Immolation και το Autopsy ως κάτι πιο old school και έτσι αυτό περίμενα να ακούσω που το δώσανε. Αυτά έτσι ήταν κάπως τα πιο hit που έβαλα περισσότερες φορές να ακούσω δηλαδή. Κύριε Πούσιο. Σε σχέση με το σχόλιο του Βασίλη και με τη λίστα, εγώ έχω να πω ότι είναι ενώ οι μεταλλάδες και μου συμπεριλαμβανομένου διατείνονται για το πόσο διαφέρουν από τους υπόλοιπους οπαδούς και το πόσο μουσική ακούνε και το πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Εγώ βλέπω ότι και από αυτή τη λίστα και από άλλες τις λίστες και από τις λίστες που έχω φάει στη ΜΑΠΑ όταν ήμουν στο περιοδικό, δεν διαφέρουν και πολύ. Ονόματα ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν δουλειές. Ισχύει. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή. Το αντιμετωπίζουν λίγο ποδοσφαιρικά το πράγμα. Ναι. Ήταν καλή τότε, είναι καλή για πάντα. Ναι. Δηλαδή. Ονο. Μόνο Maiden που λέμε, αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι όπως κάθεται να βγαίνει πάρα πολύ καλή μουσική σε όλα τα είδη και μένει στο underground γιατί και μάλλον αυτό αφορά και τις μικρότερες ηλικίες και το attention span που λέμε και στο χωριό μου ότι έχουν, δηλαδή κάθονται να ασχοληθούν τόσο πολύ. Βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια γιατί δεν ψάχνονται περισσότερο πολύ. Υπάρχει κόσμο που ψάχνεται αναμφίβολα. Σε όλα τα είδη metal, σε όλα τα είδη μουσικής. Αλλά γενικότερα ο κανόνας είναι, όπως λέω και από τη λίστα, ότι πάμε λίγο, αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Έτσι. Και δεν δέχομαι το γεγονός ότι δεν ξέρω πού να τα βρω. Εδώ τα βρίσκαμε εμείς τότε τις εποχές που κόβαμε τον μπατσά με το ψαλίδι που λένε και έσκαβες και τα βρίσκες. Τώρα είναι όλα μπροστά σου, στο πρόσωπό σου. Τώρα είναι και πάρα πολλή πληροφορία, είναι πάρα πολλές συμπάντες που σου κάνουν καταρρύπες. Αυτός είναι ο ρόλος όμως, ο ακροατής, έχει και αυτός κάποιο ρόλο. Είναι όπως τα παλιά χρόνια που είχες 10, 20, 30 ναι. Βινίλια, τώρα έχεις 100.000 βινίλια. Ωραία, και όχι, CD, εγώ σου λέω και... υπάρχουν 100.000 streams στο YouTube. Stream, ναι. Πες, είναι καλύτερα. Ο ρόλος σου σαν ακροατής, λέω εγώ τώρα, κάνω λίγο τον κακό του χωριού ας πούμε, οφείλεις λίγο να μπορείς και να ξεσκαρτάρεις. Όσο ακούς. Ναι. Δεν έχω τέτοια απέτηση από ένα παιδί 13 χρονών που ζει ζωάρα με τους Σάμπατον. Okay, δηλαδή, αλίμονο, ανακαλύπτει τώρα τη μουσική. Ό,τι και να ακούσει του κάνει εντύπωση. Σάμπατον. Αλλά. Εγώ. Αυτό. Θα χύσω πολύ δηλητήριο, δεν συνεχίζω. Πάντως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και τα λεφτά που ακουμπάνε οι μπάντες πλέον στα ίντερνετ. Στο πρόμο. Βλέπεις κάτι στο YouTube που θες να δεις εσύ. Ναι. Αν σου κολλήσει καπάκια. Πρόμο βίντεο από Insomnium, από Wintersun που έχουν ακουμπήσει τα παιδιά πολλά. Μία, δύο, πέντε, δέκα θα κολλήσεις με αυτό και θα πας να το ξανακούσεις, να το αγοράσεις. Στα social media υπάρχουν ομάδες για κάθε είδος μουσικής. Ομάδες, σελίδες, ψάξου λίγο. Δηλαδή, okay. Ναι. Ο ρόλος του ακροατή είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Ο ρόλος του δημοσιογράφου. Δεν ξέρω, έχω αποσυρθεί από το επάγγελμα. ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι, ναι, είναι ο ενδιάμεσος. Ανάμεσα στις μπάντες. Στις λίστες που είδες αυτή τη χρονιά, θεωρείς ότι οι δημοσιογράφοι κατά μέσο όρο στο metal κάνουν τη δουλειά αυτή?
Όχι και τόσο. Άρα ίσως ο ακροατής έχει και ένα μικρό ελαφρύ. Δεν είναι κακία, είναι θέμα αντικειμενικότητας αυτό. Ισχύει γιατί αφορμής. Εγώ έκατσα με αφορμή αυτή τη συζήτηση να κοιτάξω λίγο τις λίστες. Γιατί εγώ δεν παρακολουθώ καινούριες κυκλοφορίες στη ζωή μου, πολύ αργός ακροατής. Αλλά βλέπω μεγάλες ελλείψεις στην κυκλοφορία εκεί έξω. Ναι. Ειδικά σε σχέση με μικρότερες μπάντες ή νεότερες. Συμφωνώ. Για πες δύο άλμπουμ που ξεχώρισες το 22. Εγώ ξεχώρισα μπάντες. Άλμπουμ θέλω. Άλμπουμ δεν τι μπάντες. Παρακολουθώ ιδιαίτερα την κυκλοφορία. Κανά χρονιά. Δώστε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν είμαι ο πλέον ειδήμων σε αυτή τη μουσική, δεν είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το έχω γυρίσει λίγο στο πιο ελληνικό, δηλαδή άκουσα Septic Flesh, Σάκη Τόλη, εντάξει, Halo Effect νομίζω ότι όλοι έχω ακούσανε. Σάκη Τόλης πώς σας φάνηκε, άλμπουμ. Νομίζω γαμάει. Καλό, ναι. Τώρα γράφει το καινούριο. Ναι, ξέρεις τι, ακούω πολύ καιρό να λένε Σάκη παίξε τα παλιά. Και νομίζω αυτό έκανε τώρα και το έκανε πάρα πολύ καλά. Ρωτάω ειδικά εσάς γιατί ήσασταν στην πάντα. Ναι. Ξέρετε. Ναι, και αυτό βλέπω, ότι έφτιαξε κάτι που αθρηστικά είναι ένας δίσκος που σε ταξιδεύει σε πιο παλιές εποχές, που προσωπικά γουστάρω την εποχή των Rotting Christ, Dead Poem, Triarchy κλπ. Έτσι στις πιο μελωδικές τους εποχές και σαν οπαδός γουστάρω. Βασίλη. Θα σου πω, εντάξει, μουσικά είναι σαφώς έτσι, αυτή η μελωδική, νομίζω ότι του πάει και καλύτερα. Θα σου πω, εμένα μου άρεσε πιο πολύ ηχητικά τα τελευταία άλμπουμ των Rotting Christ. Δηλαδή, ότι κολλώντας αυτό το όλο το ύφος, ξέρεις, που νομίζω ότι του ταιριάζει και ο Λασάκη και πολύ, το μελωδικό, μ' άρεσε και ο ήχος που άκουγα. Πάρα πολύ. Ηχοληπτικά ή. Όλο σαν σύνολο. Ηχοληπτικά είναι ο Φώτης, ο Μπενάρντο. Ναι. Νομίζω ότι ήταν. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι εμπορικά και τέτοια. Ήταν αλλά νομίζω ότι αν αυτό έβγαινε με το λογότυπο Rotting Christ, ας πούμε, θα είχε κάνει τεράστιο πράγμα. Και ήταν στη φάση καραντίνας που λέγατε πριν. Γράφτηκε μέσα στην καραντίνα αυτό, έτσι. Έβγαλε ιδέες που είχε ο Σάκης που ήθελε να τις βγάλει, ξέρεις, αλλά δεν μπορούσε όπως οι Christ έχουν κινηθεί πλέον μουσικά να βγουν. Οπότε το κόλλησε σαν προσωπικό άλμπουμ. Κάπως έτσι. Ο Σάκης είναι ο πρόεδρος, δηλαδή νομίζω ότι άμα ήθελε να το γυρίσει έτσι, τελείωσε. Θα το δεχόντουσε. Γιατί είναι, νομίζω ότι θα κάνει μεγάλο μπαμ. Ναι. Θεωρώ. Τώρα εντάξει, επιλογές είναι. Αλλά είναι Christ, εξαιρετικό άλμπουμ. Στούντιο είναι τώρα, πόσο μαθαίνουμε. Να δούμε τι θα βγει. Σε διέκοψα πριν, είσαι κομπλέ. Όχι, τελείωσα αυτά, είπα. Ορέστης. Blue Tower στην Nord, που με χαρά είδα ότι είναι και ψηλά στις λίστες. Ναι, βγήκε ενδέκατος σε εμάς. Ωραίος αριθμός επίσης. Σχετικά με το Vatain, το υπέροχο και το We Remain, που είναι και η λαμουσή, η συμμετοχή μέσα, έτσι, η άλλη στιγμή. Πάντα οι Vatain είχαν και αυτές τις άλλες στιγμές. Τώρα, κάτσω και το σκεφτώ, μάλλον θα έχω ξεχάσει διάφορα πράγματα. Θα έλεγα σε mainstream metal, αν είναι σωστός ο όρος, μου έκανε εντύπωση το καινούριο Mastodon. Είναι πολύ περίεργα αυτά τα λόγια που ακούω να βγαίνουν από το στόμα μου. Ήταν μια μπάντα που δεν είχα. Είναι 21 το Mastodon. Είναι 21, Αλλά και εγώ δεν κοίταξα για αυτό το λόγο, το άκουσα το 22. Εντάξει, ναι. Γενικά είμαι και λίγο αργής κάψης σε αυτά, αλλά ναι. Γι' αυτό και είμαι πολλά που δεν ξέρω αν είναι 21 ή 22. Και γενικά, επειδή αναφερθήκαμε και στην καραντίνα πριν, λίγο τα χρόνια από εκεί μετά είναι λίγο συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. 19, 20 και. Τέλος πάντων, αφού αναφέρθηκα σε αυτό, είναι μια μπάντα που δεν την είχα. Δεν νομίζω ότι καθόλου θα ταιριάζε στο άκουσμά μου. Αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή ακούω πολύ μουσική από τα πάντα, θα έλεγα ότι στη χρονιά της ήταν, ξέρεις, πολύ δυνατό άκουσμα. Με το TR Drinker, μάλλον, έτσι, κάτσει και με αυτή τη σεντενστίζουσα μελωδία να είναι το καλύτερο κομμάτι μάλλον της χρονιάς του. Αλλά νόμιζα, πρέπει να είναι Δεκέμβρη αυτό το 21, δεν θυμάμαι. Βγήκε σχετικά αργά. Είναι προς το τέλος. Ας εστιάσουμε και στο Mr. Ming των Ισλανδών. Ναι. Το οποίο δεν είναι ωραίος δίσκος, απλά επειδή όπως είπαμε αργής καύσης θέλω να το συγκρίνω με τους προκατόχους του για να το που είναι, αλλά είναι σίγουρα μια κυκλοφορία to be noted. Να μιλήσουμε για 23 καθόλου. Αμέ. Τι, θα μιλήσουμε στο όχι. Να ανάκατα, γιατί τώρα 10 του Γενάρη κυκλοφόρησε το νέο The Dark and Save.
Οπότε όσοι θέλουν να μπουν στη ψυχή του black metal. Είναι θα... εντυπωσιακό, εγώ το άκουσα. Θα... Α, χαίρομαι. Χαίρομαι, αγαπητέ. Ναι, πιστεύω ότι αξίζει πολλές ακροάσεις για όσους ναι. θέλουν έτσι, να ακούσουν black metal. Okay. Αυτά. Να μιλήσουμε για το Amken, που πρέπει να είναι 22. Okay. Μιας και ανέφερες και Φώτη που έκανε. Εγώ δεν το νούμερο της χρονιάς σου αυτό. Δε, η χρονιά μου δεν έχει ποτέ λίστες γιατί δεν κοιτάω άλμπουμ με χρονιές ποτέ, οπότε δεν ξέρω καθόλου. Αλλά το Amken πραγματικά με ενθουσίασε, ένα από τα αγαπημένα μου live σίγουρα της χρονιάς που πέρασε. Και το Ambitious πότε είναι, 21-22. 21 πρέπει να είναι. 21. Για μένα είναι 21-22-23. Περνάω υπέροχα με το καινούργιο Ambitious. 22 Γενάρη. Γενικώς είμαι τη ελληνική σκηνή. Είμαι πολύ χαρούμενη με τη σκηνή αυτή τη χώρα. Τι έχουμε, για πες εσύ. Προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα άλμπουμ συγκεκριμένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελευταία με το YouTube και αυτά ακούσουν μονομένα κομμάτια. Έχω χάσει λίγο την μπάλα τελευταία στο metal από αυτή την άποψη. Οπότε θα σου πω κάτι, δεν είναι metal, είναι σκοτεινό τόσο και σίγουρα περισσότεροι. Ξεχώρισα soundtrack του Hans Zimmer στο Dune που έκανε. Okay. Ένα απίστευτο sound design και βγάζει ατμόσφαιρε που και να μην και metal να ακούς θα το εκτιμήσεις. Okay. Δηλαδή αυτό μου έχει μείνει πραγματικά σαν άλμπου. Πώς θα το ακούσω metal, όμως τώρα. Ναι. Ψυχικά. Ναι. Παιδιά, τι λες. Πάντα κάτι μοναδικά. Δίνει άσχηση ότι τους ενθέτες της εποχής του, δηλαδή ότι οι τουλάχιστον θα ήθελα να ελπίζω ότι στις επόμενες αιώνες θα την κοιτάνε σαν... Αυτό θα δείξει. Ναι, θα δείξει. Οπότε δεδομένων των συνθήκων και βάλε και καραντίνα και βάλε και τη νέα εποχή και το ίντερνετ, πώς πιστεύετε ότι ένα νέο συγκρότημα θα έπρεπε να βαδίσει? Ξεκινήσουμε από σένα, Γιώργο, που είσαι και στουντιάρχης. Δηλαδή, χοντρικά λέμε τώρα. Δηλαδή, οδηγίες προς δαυτιλωμένους. Νομίζω η συνταγή δεν αλλάζει ποτέ από αυτό που έχω δει και από τις πιο παλιές καραβάνες που έχω. Ναι, ναι, ακριβώς. Γκάσμας. Δουλειά, αλλά αληθινή δουλειά. Δηλαδή, πάνω στην κουβέντα που κάναμε και πριν, στο πώς ξεχωρίζει ένα συγκρότημα και γιατί ξεχωρίζει ένα συγκρότημα. Εκτός από το ότι το νούμερο ένα που πρέπει να είναι, που όχι πρέπει να είναι, που είναι η καύλα σου για τη μουσική και πώς γράφεις τη μουσική σου και περνάς την ψυχή σου στις νότες σου και όλο αυτό το φοβερό, τη δημιουργία, το δημιουργικό κομμάτι, μετά έρχεται και πόσο σκληρή δουλειά κάνεις για να το παρουσιάσεις αυτό το πράγμα. Κανένας δεν ξεκίνησε από εμάς που είμαστε σε αυτό το δωμάτιο. Από το βήμα 10, έχοντας τα πάντα στρωμένα, ξεκινάς από ένα βανάκι που δεν χωράνε τα πράγματα, που ή από ένα αμάξι κιόλας, το βανάκι μπορεί να είναι το επόμενο βήμα πλέον, έτσι, ξεκινάς από ένα αμάξι μάλλον, βάζεις μέσα την κιθαρούλα σου και αρχίζεις να παίζεις. Δεν μιλάμε για οικονομικά και όφελος και τέτοια πράγματα, αυτά είναι πολύ αργότερα, ξεκινάς και ο μόνος δρόμος, δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχει για να κάνεις κάτι και να είναι και μια, η μπάντα σου μέσα σε αυτές τις, στη λίστα ή τέλος πάντων να το συζητάμε τώρα, είναι hard fucking work. Τίποτα μόνο άλλο. Αυτό πιστεύεις? Ναι, ναι, είναι hard. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Μίλησα και είπα ότι είναι το πρώτο πράγμα είναι η μουσική σου, η σύνθεσή σου και αυτό το πράγμα που κάνεις. Μετά στη δουλειά, δεύτερο κομμάτι είναι το δουλειά. Δηλαδή, αμφιβάλλω ότι επειδή είδα στη λίστα υπάρχει και τον Γκαερέα. Η Γκαερέα πέρσι είναι ένα συγκρότημα το οποίο αξίζει να αναφέρουμε. Γιατί τα παιδιά είναι δουλευταράδες, δεν έχουν βάλει τον κόλλο τους κάτω. Και είναι λογικό να είναι μέσα εκεί πέρα, γιατί βγάλανε ένα δίσκο και οργώσανε όλο τον κόσμο να τον παρουσιάζουν. Δεν είχε και με δόντια. Χωρίς να είναι η Metallica. Θέλω να πω χωρίς να έχουν το background και το backstory. Ή η Groza, οι Πολωνοί που ήρθαν και πρόσφατα. Ή χίλιες δυο μπάντες του underground που είναι Road Warriors, που λένε, όπως λες και στο χωριό μου. Road fucking Warriors, δηλαδή δουλειά. Εγώ πάντως πιστεύω ότι για να ξεχωρίσει μια μπάντα της χρονιάς αυτής που διανύουμε, δεν είναι μόνο το άλμπουμ, είναι το image πάρα πολύ. Σύνολο. Και η εταιρεία που είναι από πίσω και τα λεφτά που πέφτουν, φίλε. Δηλαδή, ας πούμε για τους Parkway Drive τους Αυστράλους, που είναι από τις πιο hot bands. Ναι, ναι, πάρα πολύ hot. Που σπέρνουν. Αλλά μουσικά δεν παίζουν κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε, έτσι. Έχουν παραγωγάρα και έχουν λεφτά από πίσω και σπρώχνουν αυτό που κάνουν. Νομίζω ότι ξεκινήσαν όμως, ξέρεις τι, αυτοί ξεκινήσαν από ένα βανάκι. Ξέρεις, είναι βήμα-βήμα, εννοείται, και φτάνεις και βλέπεις ένα show τώρα, πάει φωτιές, ναι. Γίνεται τις κακομοίρες. Λόρνα Σόρ, άλλο hype της εποχής, ναι. Που είναι στα πόλη. Ναι.
είναι μια ψηφιακή μουσική, ρε παιδί. Ναι, βέβαια, ξέρεις τι, επειδή συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέω ένα σόν, επειδή ακούω κάτι, δεν τους ξέρω, επειδή ακούω ότι είναι σαν YouTube ξεκίνησε, πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο το αληθινό παραμένει καλό. Δηλαδή, αν τους δω live και σκοτώνουν, τότε θα παραδεχτώ και το συγκρότημα. Τώρα στο στούντιο, επειδή οι περισσότεροι από εμάς εδώ γράφουμε και ξέρουμε πώς είναι. Έχουμε έρθει σε ένα στούντιο, ξέρουμε πόσο εύκολα πλέον κάνεις σε κάτι να ακούγεται καλοπαιγμένο. Ναι. Δεν το εμπιστεύομαι πλέον το στούντιο. Γιατί και εγώ έχω στούντιο, ναι, και καταλαβαίνω. Φτιάχνονται πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα, ναι, ακριβώς. Αυτή είναι πολύ ψηφιακή, η μουσική που συχαίνεται ο Πούσιος. Πολύ ψηφιακά, ρε παιδί, κοιτά, τύμπανα και όλα. Δεν πειράζει αυτό. Αρκεί να σκοτώνουν, είναι καλή στο live τους. Δηλαδή αυτό εκτιμώ εγώ πλέον. Ναι. Το live. Παίζει πολύ το πρόμο από το YouTube, πάρα πολύ διαφήμιση για μια μπάντα. Δηλαδή είχαμε πάει τώρα Λονδίνο σε ένα φεστιβάλ που παίζανε και η Lona Shore και η Parkway Drive. Lona Shore ανοίγαν τη συναυλία και γνώρισα ανθρώπους που ήρθαν μόνο για τους Lona Shore. Φύγανε. Δεν ήταν ούτε Parkway Drive, τίποτα, ήρθαν μόνο γι' αυτό. Παίζουν πολύ την επαφή σου που έχεις με τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Ναι, ναι, πλέον. Ασφαλώς. Είναι εργαλείο. Δηλαδή εργαλείο. Πλέον η μουσική σιγά σιγά μπαίνει σε δεύτερο ρόλο, πιστεύω, και πιο πολύ το image και τα λεφτά που πέφτουν και το promo και όλα αυτά. Όχι, αν δεν είσαι καλός, αν αυτό που παίζει είναι καλό, αργά ή γρήγορα. Σε 10 χρόνια δεν θα σε θυμάται κανένας, ρε παιδιά. Ακόμα για δίσκους Venom λέμε που εγώ δεν γεννήθηκα σε εποχή που δεν καν είχαν βγει και ακόμα όμως έμαθα τους δίσκους Venom και Bathory γιατί αυτοί συζητιούνται ακόμα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η τάση της εποχής που δημιουργούνται γρήγορα αστέρια, ας πούμε, είναι πολύ, δηλαδή γρήγορο το sold out, γρήγορο το είμαι hot, έχω εκατομμύρια views, γρήγορα γίνονται αυτά τα πράγματα και μετά τώρα πιστεύω στην πορεία θα κριθεί αν θα μείνεις στην ιστορία, στην πορεία σου, να μείνεις σταθερός. Mm. Θα είναι γαμάτο να δεις τους Lona Shore, να τους δεις. Συγγνώμη για τον λάθος, να δεις τους Lona Shore και σε 10 χρόνια να είναι στη θέση των Parkway που σημαίνει ότι τα παιδιά είναι δουλευταράδες και συνεχίζουν σε αυτό που αγαπάνε. Ναι. Αυτό γουστάρω. Έτσι. Βασιλή, τι λες? Εντάξει, μπορεί να μιλάμε ώρες τώρα για αυτό, έτσι. Δηλαδή με όλα αυτά που έχω ακούσει τώρα και συμφωνώ και διαφωνώ με κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα ξαναυπάρξουν ποτέ μετάλλικα. Όχι γιατί ήταν καλύτεροι από καινούργιες μπάντες. Απλά γιατί εμείς τους κάναμε να είναι. Η Metallica. Επειδή παίρναμε το δίσκο, το μυρίζαμε, αφιερώναμε, ήταν η ερωτελεστία όλο αυτό. Για όλες τις παλιές μπάντες, τους δίναμε χρόνο, δεν υπήρχε η πληθώρα κυκλοφοριών και δημιουργήθηκαν μύθοι και μεγαλεία. Έχουν χτίσει brand. Το brand για μένα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέγαμε πριν. Το brand πουλάει. Υπάρχουν όμως απ' την άλλη εξαιρετικές μπάντες, χιλιάδες όμως μπάντες, που αυτό που είπε ο Γιώργος, που εκεί το συμπληρώνω κατά κάποιο τρόπο, με άλλα λόγια μάλλον το λέω, είναι ότι το δουλειά το ρίχνουν 200 μπάντες. Αυτοί όμως που είναι διατεθειμένοι να κάνουν και θυσίες μαζί με τη δουλειά, δηλαδή να ακολουθήσουν το όνειρο, να μπουν στο βανάκι, να φύγουν από το σπίτι τους, να διακυβεύεται η καθημερινότητά τους, γιατί δεν ξέρω αν θα έχουν να φάνε αύριο ή όχι, να τα χώσουν, να τους μάθει κόσμος και να αναγκάσουν μετά τον κάθε προμότερ, την κάθε εταιρεία να τους πάρει και να τους πάει και πιο πάνω, γιατί ταυτόχρονα είναι ότι θα δεχτούν και να πάνε εκεί που θα τους πούν να παίξουν, θα δεχτούν να κάνουν και κάποια πράγματα. Αυτό είναι που θα κάνει αυτούς που θα ξεχωρίσουν. Όμως, στη συνείδηση του κόσμου δεν θα είναι ποτέ η Venom ή η Metallica. Οι οποίοι παίζανε, ήταν σκατά οι παραγωγές τους, τα λάθη τους ήταν μέσα, τα άκουγες, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε, αλλά εμείς σαν οπαδοί τα χτίσαμε όλα αυτά τα ονόματα να υπάρχουν και δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν γιατί ήταν οι πρωτοπόροι, γιατί ήταν αυτοί που χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή, γιατί ήταν, αν θέλεις, και αυτοί που ήταν και τυχεροί ως μουσικοί να έχουν το χρόνο να γράψουν το επόμενο άλμπουμ. Και άκουγες άλμπουμ τα οποία ήταν διαφορετικά μεταξύ τους, τα πηγαίνανε λίγο πιο μπροστά, τώρα ο μουσικός αισθάνεται μια πίεση. Πρέπει να βγάλει άλμπουμ για να βγει περιοδία. Γιατί άμα δεν βγει περιοδία δεν θα έχει και λεφτά να φάει. Γιατί δηλαδή είναι μια αλυσίδα όλο αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική. Αυτό δηλαδή θεωρώ. Εγώ σου λέω, ο Γιώργος έχει στούντιο, ζει από το στούντιο, δεν ζει από τη μουσική. Άμα δεν κάνει δουλειά στο στούντιο, έτσι, και το ίδιο και ο Σάικο. Είναι από τη μουσική. Ο Ορέστης, ξέρω εγώ και εγώ, δουλεύουμε σε δουλειές που παίρνουμε μισθό για να ζήσουμε και ταχώνουμε ακόμα στη μουσική, έτσι, γιατί είναι επιλογές. Δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα ως μουσικός και να πεις, ξέρεις τι, ναι, ακολουθώ το path
του μουσικού, ο οποίος όμως φτάνει κάποια στιγμή σε μια ηλικία και λέει «ΟΚ, γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε και λίγο, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει το γεωγραφικό μας στίγμα της Ελλάδος που είναι δύσκολο να βγεις να παίξεις έξω». Δηλαδή αυτό που κάνουν τα παιδιά, αυτό που κάνει Rotten Christ, αυτό που κάνει τώρα η Lucy Feldschatz με 10 φορές δυσκολίες, ας πούμε, παραπάνω, είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Να πεις ότι ναι, θα μπω σε ένα van και θα πάω, ξέρω εγώ, να παίξω 10 φεστιβάλ και θα κάνω και ένα tour, είναι αιμορραγία οικονομική. Και δεν μπορεί να μπει μέσα. Ναι. Όχι μπορεί. Θα μπει, θα μπει. Και ειδικά αυτό που λέγαμε πριν, εκεί που έχουν ανέβει τα κόστη των μεταφορών, το να τυπώσει μπλούζες, το να πάει να βγάλει ένα CD, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, δεν μπορεί να το ανεβάσει και στο Θεό την τιμή, έτσι, γιατί εντάξει, κάπου λες, σέβομαι και τους οπαδούς. Ναι. Αλλά στην ουσία, ό,τι δίνει, τα ίδια παίρνει. Για πολλούς λοιπόν μουσικούς είναι δύσκολο πια να ζήσουν από αυτό και αναγκάζονται οι Άσφιξ που είχαν έρθει εδώ και συζητούσαμε γιατί είναι και χρόνια φίλοι. Έτσι. Δεν κάνουν το ίδιο διέτηση. Δουλεύουν οι άνθρωποι Δευτέρα Παρασκευή και έχουν και παίζουν Σαββατοκύριακα. Ή παίρνουν κάποια άδεια για να κάνουν ένα tour 15 ημερών. Και λες για τους Άσφιξ τώρα. Και μιλάμε για τεράστια μπάντα. Έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι θα είναι πλέον ο κανόνας. Εκτός από κάποια top μεγάλα ονόματα που θα ξεχωρίζουν. Ναι. Και θα είναι παροδικά όμως. Δηλαδή Lorna Shore. Respect, ok, δεν μ' αρέσουν, αλλά νομίζω σε 10 χρόνια, 15 θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι καινούργοι. Ναι. Θα είναι, τους βλέπουν και οι εταιρείες λίγο σαν αναλώσιμους. Ναι. Αυτό για να μείνουμε ακριβώς. Mm. Πες το, Ρέστη, κάτι θέλεις να πεις. Ναι, απλώς σε εμβόλυμα, καλά είναι τεράστια όντως η κουβέντα και πάνω σε όλα που λέγαμε, με αφορμή αυτό όντως, θεωρώ ότι είναι λίγο λάθος, λίγο για τις νέες μπάντες, ξέρω εγώ, να πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή, μιας και μιλάμε λίγο και το τι θα, κομμάτι της κουβέντας είναι και τι θα συνιστούσαμε σε μια καινούργια μπάντα ή όχι. Δηλαδή, πρέπει τουλάχιστον να αποσκοπείς το break-even σου. Γενικά, σαν άτομο, σίγουρα πρέπει να δώσεις για να πάρεις, έτσι. Yeah. Αλλά είναι λίγο κακό να περιμένουν οι εταιρείες ότι θα πρέπει να πληρώσει η μπάντα για να βγει ο δίσκος. Όχι, η εταιρεία, γι' αυτό είναι εταιρεία, ξέρω. Ή ότι εσύ πρέπει να πάρεις το ρίσκο μιας διοργάνωσης ή να κάνεις buy-in. Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει κανόνας πλέον σε ένα βαθμό και πολλές νεαρές μπάντες το λένε όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν. Λέει θα πρέπει να πληρώσει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον να πεις ότι σκοπεύω στο break-even και πάλι θα μπεις μέσα, έτσι, εν τέλει, ή θα έρθεις έστω στο break-even σου και βλέποντας, ξέρω εγώ, δηλαδή... Λέων είναι κανόνας για τις μπάντες τις νέες να πληρώνουν λεφτά για να παίζουν live σε φεστιβάλ, να μπαίνουν σαν open. Αυτό είναι openers. Όμως τελικά απαράδεκτο. Είναι ψιλοκανόνας αυτό. Είναι απαράδεκτο με την έννοια ότι πρέπει να γυρίσει, γιατί έχει γυρίσει τώρα τόσο λάθος αυτός ο κανόνας, ξέρεις, προσφοράς και ζήτησης που γυρνάει backfire στον μουσικό, χωρίς τον οποίο εν τέλει δεν γίνεται τίποτα. Αν όλοι οι μουσικοί λέγανε ότι όχι, εγώ δεν κάνω κάτι, δεν γράφω ούτε τα μαγαζιά, ούτε τα μπαρ, ούτε οι συναυλίες, ούτε οι promoters, δηλαδή μπορεί να βγάζουν όλοι οι υπόλοιποι κάποια λεφτά από αυτή την ιστορία και να μην βγάζει ο μουσικός με τίποτα. Κάπου κάνουμε κάτι λάθος, ξέρω εγώ. Δηλαδή... Κάπου όμως προϋποθέτει ένα κέρδος για πάρα πολλά φεστιβάλ που δεν έχουν ένα κέρδος. Γιατί πάρα πολλά από τα ανεξάρτητα φεστιβάλ που συμβαίνουν, πέραν του Χανιά, και δεν το έξερω από την κατηγορία αυτή. Απλά επειδή έχει μια χρόνια απορία, ωραία, μπορεί να έχει φτάσει σε ένα σημείο. Αλλά πάρα πολλά φεστιβάλ που ξεκινάνε δεν έχουν κανένα απολύτως κέρδος. Οπότε ναι, το να προϋποθέτουν και οι μουσικοί το κέρδος μιας διοργάνωσης είναι εξίσου λανθασμένο με το να προϋποθέτει ο οπαδός ότι η τάδε μπάδα αμείβεται ή ότι βγάζει τα τρελό λεφτά. Συμφωνώ, ναι, δεν είπα κάτι κατά, ιδίως τον... Εκεί δεν λέω υπάρχει, κατά, λέω ότι... Φαντάζομαι ότι είμαστε στην ίδια τράπεζα, έτσι, και στο ίδιο καζάνι βράζουμε με την έννοια ότι έχουμε την μεγάλη κοινή μας αγάπη για αυτή τη μουσική. And we want to get the job done. Και ο άλλος που οργανώνει το φεστιβάλ, ξέρω και έχω φίλους, ας πούμε, γεια σου Χριστό, ότι ξέρεις, τρικαλά, ναι, ακριβώς. Ναι, τρικαλάρα. Ότι δεν σκοπεύει ο άνθρωπος να βγάλει κέρδος και άλλος απ' έξω να πει αυτός εδώ έφερε αυτούς, άρα θα έχει, άρα θα κάνει, άρα θα ράνει. Ακριβώς. Δηλαδή ο άνθρωπος την τρέλα του κάνει και σε ένα break-even αποσκοπεί. Ακριβώς, αυτό λέω. Οπότε εξής, ναι, ναι. Το να προϋποθέτουμε ότι... Αυτή τη στιγμή αυτό το κάνει για τα λεφτά αυτή τη στιγμή, δηλαδή... Όχι, όχι. Ή ο Γιάννης, ή ο Νίκο κάτω στα Χανιά, ή το Ρέθυμνο που λέμε. Γιάννη, πες εσύ που είσαι μέσα στα φεστιβάλ, πώς το βλέπεις αυτό με τις μπάντες, με τις αμοιβές των μπαντών, με αυτά που βγάζετε εσείς? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι για έναν διοργανωτή δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να μπορεί να πληρώσει μία μπάντα και αυτή η μπάντα να βγάλει και τα λεφτά της, δηλαδή να είναι win-win. Είναι η μεγαλύτερη χαρά ενός διοργανωτή. Δεν συμβαίνει πάντα, προφανώς. Και εσύ έχεις φέρει και μπάντες τώρα Wasp,
Έχεις φέρει Blind Guardian, έχεις φέρει Creator, Sabaton, στα Χανιά. Ναι, αλλά αναφερθούμε λέει το φεστιβάλ που έχει αναδείξει αυτό το φεστιβάλ. Στα Χανιά. Έτσι, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι. Και θα το πω πολύ. Όχι, ενώ ότι τα ακουμπήσατε. Δεν σημαίνει ότι αυτό το φεστιβάλ σε όλες τις χρονιές έχει βγει. Προφανώς έχει μπει και μέσα. Έτσι, δηλαδή, εμείς περάσαμε Capital Controls με το μεγαλύτερο φεστιβάλ που είχαμε κάνει τότε. Δύο stages και ήταν Capital Controls και. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι πάντα εύκολα. Οι μπάντες βέβαια πληρώθηκαν. Θέλω να πω ότι. Υπάρχουν δύο πλευρές να το δεις. Η μπάντα θα πληρωθεί ό,τι και να γίνει. Εμείς όχι πάντα. Απ' την άλλη, σαφώς και εγώ πιστεύω ότι ένας μουσικός που περνάει τόσες ώρες κάνοντας, γράφοντας, πρέπει να πληρωθεί. Εντάξει. Ή αν όχι να πληρωθεί, γιατί εμείς δεν μπορούμε πάντα να τους πληρώνουμε όλους. Μερικές φορές τους λέμε, παιδιά, τα έξοδα. Υπάρχουν μικρές μπάντες που τους λέμε, τα έξοδα σας, θα σας φέρουμε, θα κοιμηθείτε, θα φάτε. Εντάξει, παιδιά, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, όταν εμείς για αυτή την μπάντα ξέρουμε ότι στα Χανιά δεν πρόκειται ποτέ. Αυτή η μπάντα ούτε καν τα μεταφορικά να τα βγάλει, που είναι πολύ σύνηθες, δεν είναι παράξενο γιατί τα έξοδα για Κρήτη πια είναι τεράστια. Παρ' όλα αυτά το κάνουμε. Το κάνουμε. Στα πλαίσια ενός φεστιβάλ πρέπει να το κάνεις. Μπορώ όμως να καταλάβω ότι ένας που δεν κάνει φεστιβάλ, εμείς μπορούμε να φέρουμε 10 μπάντες και να μην βγάλουμε από τις 8 και οι δύο μεγάλες να πούμε, παιδιά, είμαστε break even. Ένας όμως διοργανωτής στα Χανιά που θα φέρει μόνο τη συγκεκριμένη μπάντα, δεν θα το κάνει πια εύκολα. Γιατί ξέρει ότι με αυτή την μπάντα θα μπει μέσα. Και δεν έχει κανένα λόγο να διοργανώσει κάποιος κάτι, τουλάχιστον στην Κρήτη το βλέπω ότι συμβαίνει αυτό, παιδιά, ότι δυσκολεύονται οι άνθρωποι να φέρουν συγκροτήματα μόνα τους, γιατί τους λέει, εγώ με αυτό θα μπω, ξέρω εγώ, 1.500-2.000 ευρώ μέσα. Γιατί δεν... Και στην Αθήνα. Όσο και να το αγαπάς, θα το ξανασκεφτείς, θα το κάνεις 1, 2, 3, 5 εννοείται. Και θα μάθει. Δεν είναι μόνο θα μάθεις, υπάρχουν συγκροτήματα που τα αγαπάμε. Και εγώ στα Χανιά θέλω να φέρω συγκροτήματα που τα αγαπάω. Έτσι. In flames, ξέρω. Δεν θα το. Ναι, καλά, in flames. θα το σκεφτείς 10 φορές γιατί στην τελική λες με το 1/10 των χρημάτων που θα χάσω πάω και τους βλέπω στη Σουηδία. Ναι. Γιατί να το κάνω. Μπαίνει δηλαδή και αυτό στη μέση. Ναι. Και επιπλέον, ένα φεστιβάλ, εγώ μιλάω από την πλευρά του φεστιβάλ πάντα, πρέπει να επιβιώσει και για την επόμενη χρονιά. Δεν μπορείς πάντα να μπαίνεις μέσα 10, 20, 30, 50.000 και να πεις πάμε και την άλλη χρονιά και πάμε και την άλλη. Εντάξει, πόσες χρονιές θα το κάνεις. Είναι δηλαδή η καύλα μαζί με το πραγματικό. Έτσι. Όμως θεωρώ ότι οι μπάντες τουλάχιστον πρέπει να κερδίζουν κάτι, είτε αυτό είναι χρηματικό, είτε τελικά σε κόσμο να πουλάνε μπλουζάκια σε ένα φεστιβάλ, να τους γνωρίσει ο κόσμος να πάνε λίγο παραπέρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τι λέτε εσείς για τα φεστιβάλ, εσείς που παίξατε, τελευταίο φεστιβάλ που παίξατε. Τελευταίο φεστιβάλ ήταν στην Νορβηγία. Παίξαμε στο Midgardsplot, Midgardsplot λέγεται και γίνεται λίγο πιο έξω από το Όσλο. Παίξαμε με τους Vardruna, τους Rotten Christ. Ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο είναι mixed, ήταν pagan, viking μάλλον. Δηλαδή όλη η θεματική του. Ήτανε, όχι, δεν είχε. Το pagan το λέω πιο πολύ από την... Μάλλον τις παραδοσιακές μπάντες και όλη την έκθεση που έχει μέσα. Το φεστιβάλ στείνεται σε μια θεματική που είναι Viking, πώς ζούσαν κλπ. Έχει camps, βλέπεις, κάνουν διάφορες μάχες, προσομοιώσεις, ιστορικά αναφορές, κάνουν πολλά. Έχουν πολλές δραστηριότητες εκτός του metal που συμβαίνει εκεί και παίξαμε κι εμείς τελευταίο καλοκαιρινό, ας πούμε, ήταν αυτό. Μετά ξεκινήσαμε κάποια club show. Φεστιβαλάρα. Περάσαμε πολύ ωραία. Αν μπριζολίδι τρώνε. Τρώνε μπριζολίδι, ναι. Σε λέγαμε άλλο καραμάκι εδώ. Κάνα τσεκούρι μετά, ναι. Εκεί δεν θα παίζατε. Κοτσίδες, ας πούμε, σε... Είχε. Και είχαμε και Viking από κάτω την ώρα που παίζαμε. Είχαμε εντυμένους, έτσι, πορωμένους με τσεκούρια να τα σηκώνουν, το οποίο ήταν αρκετά λυτρωτικό, έτσι. Οι άμονά μας κάνουν στα live τους κάτι τέτοια. Βγαίνουν Vikings με σπαθιά και με ασπίδες και πολεμάνε σκηνή, χαμός. Ήτανε και η άμονά μας εκεί σαν host στο φεστιβάλ. Μάλλον όχι, σαν οικοδεσπότες, γιατί ήταν μέρος της οργάνωσης. Έχουν μια εταιρεία, νομίζω, φτιάχνουν merch Viking, τέλος πάντων. Όταν λέω merch εννοώ πανοπλίες και τέτοια πράγματα. Ναι, και τα είχαν στήσει στο φεστιβάλ, οπότε ήταν και η μπάντα εκεί. Γενικά ήταν ωραίο event. Έβλεπες διάφορα πράγματα, πέραν του metal και metal, αλλά εκτός από αυτό γινόταν διάφορα, έτσι, που αξίζαν. Ποιο γαμάτο φεστιβάλ που παίξατε το 22, Septic Flesh. 22. Ποιο απολαύσατε πιο πολύ, ρε παιδί μου. Ήσασταν και Ελλάδα και εξωτερικό, full. Hellfest. Χαμός από κόσμο. Γενικά μας πάει η Γαλλία, εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Δηλαδή, πολλές χιλιάδες κόσμο. Ανταπόκριση, όλα πήγαν καλά. Σωτήρης μαζί, όλο το team. Καινούργια κομμάτια, παρουσιάσαμε εκεί.
Και στην Ελλάδα παίξατε all around. Όλη και επαρχία, full. Παίξαμε και επαρχία. Ήρθαμε και Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του tour με τους Hypocrisy. Μπράβο. Περάσαμε και ξαναφύγαμε. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Συνήθως παίζουμε χωριστά εδώ. Πρώτη φορά σε tour περνάμε απλά και φεύγουμε. Και τους βάλετε και από κάτω. Να ανοίγουν τη συναυλία. Στην Ελλάδα. Εδώ. Ναι. Το οποίο ήταν ένα πολύ ωραίο του. Πίτερ Τάκρεν, τι σου λέγε, σαν άτομο. Φοβερός τύπος. Τρελός. Δεν τον είχα γνωρίσει ξανά από κοντά. Οι άλλοι τον ξέραν γιατί είχε μιξάρει το Great Mass, ξέρεις και τα λοιπά. Τρελιάρης. Φοβερός τύπος. Αλκοολικός ή το έχει κόψει. Κάποιες μέρες θα πιει, αλλά ξέρεις. Είναι ο χαρούμενος που θα πιει, χαρούμενος. Δεν είναι από αυτούς που ξέρεις. Παλιά έπαιρνε δύο μπουκάλια βότκα έτσι για την πάρτι. Τα έχω ακούσει τις ιστορίες, ναι. Αλλά όχι, ήταν πολύ ωραίος και σαν άτομο. Εξαιρετική απόδοση live. Εξαιρετική απόδοση, όλη η μπάντα είναι πολύ καλά άτομα, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο tour, περάσαμε και είχαμε 3 χρόνια να τουράρουμε, οπότε... Γιοθήρια, πού παίξατε, Φιλανδία? Είχε και εκεί δυνατές εμπειρίες. Το backstage, παιδιά, οπότε βρεθείτε, δεν ξέρω, πολύ δυνατό στο Μονάχο. Συνολικά, ξέρω, 2.500 κόσμος, είχε πολύ πράγμα, ξέρεις. Α, το venue, το backstage. Ναι. Που είχε την ίδια βραδιά Marduk, Primordial, My Dying Bride, βέβαια ακυρώσανε και πάρα πολύ καλές μπάντες σε πολύ ωραίο επίπεδο, πολύ καλή διοργάνωση. Πηγαίνανε από... Ήταν στη δικιά μου εικόνα έτσι λίγο σαν Heavy Metal Luna Park, δηλαδή είχαν 3 stages, ένα ας πούμε σαν το Pyrrhus και διπλό, ένα σαν τον Gagarin και ένα ξέρω εγώ σαν το κύτταρο και ανάλογα το volume εμείς παίζαμε στο δεύτερο. Από τα 3, ας πούμε, κατά τις 7 η ώρα και πηγαίναν τον κόσμο γύρω-γύρω όλοι, δηλαδή με μπήρες συνέχεια, ήταν πολύ τρελό. Δεν είχες και έτσι και φοβερό χρόνο για ετοιμασία, γιατί άδειαζε τελείως ο χώρος, ξέρω, εντάξει, θα έχεις κάνει 2 τρελούς που πολύ ωραίο το backstage. Αλλά, εντάξει, από τη δικιά μας σκοπιά ως Γιοθρία, νομίζω απολαύσαμε περισσότερο το φεστιβάλ του Walpurgisnacht που έγινε στο Βερολίνο, το οποίο ήταν και ακριβώς Βαλπουργία ανοίχτα πάνω σε έκλειψη. Και ήταν φανταστικό. Δηλαδή, όπως ξέρουν και οι φίλοι μου, είναι βράδια που ξέρω, το παλεύεις, βράδια που το χτίζεις και είναι μερικά βράδια που σε πάει μόνο του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, που είναι ξέρεις, ευλογημένα και σχεδόν παρατηρείς να συμβαίνουν όσα. Εκείνο το βράδυ παίξαμε έτσι, νομίζω, με τα παιδιά και ήταν πολύ ωραία. Επίσης, στη Φιλανδία, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ τώρα το Σεπτέμβρη. Πάλι και εκεί ο κόσμος τρελός. Αυτά για την ώρα, αλλά έρχονται ακόμα πιο πολλά. Να μας πεις, όχι ακόμα. Όποτε θέλετε, γιατί... Κάνει να μας πεις. Άμα κάνει, πες μας. Κάτι μιλούσαμε και πριν off camera και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα για να δώσω την πάσα στα παιδιά για την κάμερα. Τώρα θα πάμε στο Μεξικό αρχές Μαρτίου. Ναι, ένα mini tour, ξέρω εγώ, 5 dates, κάτι τέτοιο. Και με αυτό αφορμή λέγαμε για τα live στο Μεξικό που έχουν... Στην Λατινική Αμερική μάλλον. Φιλό. Και στο Μεξικό που έχουν βιώσει οι φίλοι. Θερμόκοινο. Live με τον Κιλό. Ναι. Πείτε μου όσο παδί τώρα και πρώτον τον κύριο Αναστασάκη, το 2022 ποιο ήταν το καλύτερο live ή φεστιβάλ που πήγες, Ελλάδα ή εξωτερικό? Αυτό που απόλαυσε πιο πολύ και γιατί. Εξωτερικό πήγα μόνο στη Σουηδία, στο Sweden Rock. Sweden Rock, ναι. Το οποίο για πρώτη φορά θα πω ότι νομίζω μετά από 2-3 χρόνια που είχε σταματήσει ήταν ακόμα σκουριασμένο. Για πρώτη φορά δεν τράβηξε πολύ. Δηλαδή έβλεπε λάθη. Και μου κάνει εντύπωση η Σουηδία, δεν κάνουν λάθη. Πολλά από τα φεστιβάλ στην Ευρώπη λόγω τη καραντίνα, επειδή ανοίξανε φέτος. Ναι, ισχύει. Ήταν σκουριασμένα, ήταν με περικοπές, ήταν σκηνές που δεν τις βάλανε, οι τουαλέτες λιγότερες. Όχι μόνο, κάνανε λάθη. Δηλαδή δεν το περίμενα ποτέ ότι οι Σουηδοί κάνουν λάθη, κάνανε πολλά. Ναι. Οπότε εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος με τα ελληνικά φεστιβάλ. Δηλαδή νομίζω ότι πέρασα καλά, είχε πολλά live, πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι. Release πήγα σε αρκετά. Ποιο γουστάρες? Μου άρεσε το Slipknot. Slipknot, ναι, μου άρεσε και οι μπάντες από κάτω ήταν πολύ ωραία, παιδιά. Πέρασα καλά. Αλλά πήγα και Σάββατο Blind Guardian γιατί ήταν 2 συγκροτήματα που έχουν παίξει Χανιά και ήθελα να τα δω τώρα. Αλλιώς τα βλέπεις τα Χανιά που παίζουν, ξέρω εγώ, σε 2. Τότε είχαμε 2-2-200 κόσμο. Και αλλιώς να βλέπεις τώρα να παίζουν σε 10.000 κόσμο και ήταν ωραία. Μα, γενικά νομίζω ότι το επίπεδο των συναυλίων στην Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ. Περνάς πια ωραία. Δεν είναι. Σφινάρι λίστα, θέλω να έχω πάει σε όλα τα βράδια έτσι. Δηλαδή πολύ ωραία η διοργάνωση. Όντας και πυρεώτης φτάνεις εκεί σε 7 λεπτά, ξέρω εγώ, χωρίς πολύ στριμοξύδι,
στο Μπες, στο Βιέστα, να μην υπάρχει αυτό το παλαιότερο των συναυλιών. Πολύς χώρος, άπλα χώρος, γενικά καλός ήχος οι πιο πολλές μπάντες. Νομίζω θα ήθελα να είμαι κάθε βράδυ εκεί, αν είχε διαρκείες. Εκτός του Λίαμ Γκάλαχερ, σε οποιοδήποτε άλλο βράδυ θα με έψηνε. Iggy Pop συνεχίζει ακόμα και... Πολύ ενδιαφέρουσες. Helicopters επίσης, γιατί όχι. Viagra Boys, γιατί όχι. Είναι μια συναυλία, ας πούμε, έτσι. Για να μην πούμε... Viagra Boys δεν ήταν πλήρες. Α, ναι. Το Σολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει. Εσύ πιο απολαύσεις, πιο πολύ σαν οπαδός. Σαν οπαδός, είδα για πρώτη φορά Emperor που τους ακούω από τα 16. Πού? Στην Νορβηγία. Παίζανε την ίδια μέρα με εμάς, μετά από εμάς. Και επιτέλους είδα Emperor. Αυτό για μένα ήταν, ξέρεις. Μπορεί να είναι μια μπάντα που δεν είναι ότι κάτι κάνει στη σκηνή και τα λοιπά. Είναι πολύ... Αλλά με άγγιξε. Αυτά που παίζει αρκούν. Ακριβώς αυτό. Εσύ, σαν οπαδός. Εγώ σαν οπαδός. Αλλά οπαδός ή τους ή άλλους. Οπαδός είμαι. Και μουσικός είσαι. Μικροφωνάκι. Γκαρίζω. Μικροφωνάκι. Κοιτάξτε, στο release πήγα κι εγώ σε κάποια live. Εντάξει, Slipknot ήταν εντυπωσιακή. Να πούμε ότι την πρόσκληση την πήρα από το Slipknot. Καλά, άσε το. Αυτά δεν ήταν backstage πληροφορίες. Όχι, θέλουμε να μάθουμε. Τι θέλω να μάθουμε. Βέβαια, οκ, ήταν σαν παραγωγή εντυπωσιακή η Slipknot. Δεν ήταν καλύτερη, δεν είναι ούτως άλλως καλύτερη σε σχέση με τον παρελθόν, γιατί μεγαλώσαν οι άνθρωποι, αυτά που κάναν τότε με άνεση, πλέον τους στοιχίζει κάτι παραπάνω σωματικά. Η έκπληξη με τους Slipknot είναι ότι είχε 25.000 κόσμο. Ναι. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα που θεωρούσαμε κλασικά αλλάζουν με τον καιρό. Σαν οπαδός όμως, γιατί είχα πάει και στους Clutch και στους Helicopters, νομίζω ότι σε φάση οπαδική, ενώ δεν είμαι οπαδός της μπάντας, αλλά πώς το βγάλαν αυτό το feeling μέσα στο live και με εξαιρετικό ήχο, ήταν η Voivode στο Temple. Okay. Ήταν εκπληκτικό live. Και ήταν τόσο όσο. Ούτε πολύ, ούτε λίγο. Δηλαδή, μία ώρα και 20 λεπτά τελειότητα. Με πάνω χαρό. Πόσο ότι το έχασα αυτό. Μου πέσαν τα σαγόνια. Voivode. Ναι, μου πέσαν τα σαγόνια. Βασίλη. Κοίτα, εγώ αντικειμενικό δεν μπορώ να είμαι. Όποτε παίζουν οι Maiden στην Ελλάδα, για μένα το καλύτερο. Σ' άρεσε το live. Καταρχάς εκεί άναβαν καπνογόνες. Κοίταξε, αυτό που είπε για την ηλικία, ήμουνα στις εξέδρες, άρα μου άρεσε μια χαρά. Ας πω όμως το εξής. Το live που ένιωσα πραγματικά ότι γέμισα πολύ, ήταν το live των Ambitious στο Temple. Γιατί ήταν το πρώτο live που πήγα μετά από 3 χρόνια. Δηλαδή 2,5 χρόνια, έτσι. Δεν είχα πάει σε live, κανείς μας δεν είχε πάει σε live. Και με το που άνοιξαν λίγο τα πράγματα, ήταν το πρώτο extreme ουσιαστικά που είχε γίνει και εννοείται ότι πήγαμε κατευθείαν. Και άσφιξ μετά, μπαμ. Εκτός ότι ήταν απίστευτο ηχητικά, δηλαδή είχα δει τους Ambitious πριν 2 χρόνια ας πούμε και τους ξανά είδα και λέω τι έγινε εδώ. Τρομερή εξέλιξη στον ήχο, ήταν φοβερό το live. Ήταν και αυτή η αίσθηση του, ξέρεις, μια συγκίνηση ότι περάσαμε αυτά τα πράγματα 2 χρόνια. Ήταν πολύ, ναι, πολύ φορτισμένο συγκινησιακά όλο αυτό το πράγμα. Είδα φίλους που, ξέρω εγώ, τους θεωρούσαμε δεδομένους και έλεγα θα είναι αυτός εκεί, δεν θα είναι, είναι καλά, δεν είναι. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν ένα live που δεν ήταν ένα μουσικό live για μένα, ήταν πάρα πολλά πράγματα. Βιωματικό. Βιωματικό, όχι μόνο λόγω μουσικής και λόγω άλλων πράγματων. Να ξαναδείς πάλι πρόσωπα που ήξερες ότι θα τους δεις σε όλες τις συναυλίες, να ξαναδείς στις μπλούζες ότι είναι ξέρω εγώ, ο Χρήστος, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε, που, ρε παιδί μου, ήταν... Πάνω σε αυτό που λες, αυτό που σκεφτόμουν νωρίτερα... Σαν όνειρο σχεδόν, έτσι, μετά από αυτό. Όλα αυτά, δηλαδή, ζωντάνια, επιτέλους, ξέρεις, ναι, όλο ναι, τόσο... Ναι. Σαν να μην έχεις ξαναπάει σε συναυλία, ξέρω, και είσαι... Πραγματικά, δηλαδή, αυτό που λες, ένιωσα, ξέρεις, αν ήταν ψυχανάλυση, ας πούμε, ένιωσα... Όπως τα πρώτα live που πήγαν στο Ρόδον. Έτσι, ναι. Ότι, αυτή η ένταση, τι γίνεται, τι ξέρω. Τι γίνεται, αυτό το πράγμα, ρε παιδί, τρομερό. Yes, σε γενικότερα πλαίσια, αυτό που σκεφτόμουν μόνος μου και μονολογούσα είναι ότι και σκατά να είμαι, άμα βρεθώ σε φάση μεταλλική με φίλους μεταλλάδες και live, ξεχνιούνται όλα τα προβλήματα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, αυτό είναι ψυχοτρόπο. Είναι τα vibes, είναι τα vibes. Τα vibes. Αυτό που λέμε, ξέρεις, αυτό που λέγαμε και πριν, που δεν... Λόγω ίντερνετ να μην απομυθοποιούμε μουσικούς και εμένα δεν μ' άρεσε, δεν έστελνα ποτέ μήνυμα σε μουσικό, ξέρω, για να το γνωρίσω και αυτά. Αλλά αυτό που λέγανε, που διαβάζαμε παλιά, ότι εμείς παίρνουμε τα vibes του κόσμου και από αυτά τα vibes, ξέρω εγώ, παίζουμε και εμείς καλύτερα. Εγώ το έχω βιώσει και on stage αυτό, ότι όντως όταν ο κόσμος γουστάρει από κάτω, υπάρχει και καλύτερη απόδοση και από την μπάντα.
Αυτό το πράγμα λοιπόν εκεί λειτουργούσε έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, υπήρχε πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση, ναι, και ενέργεια που ήταν όχι μόνο από αυτό που άκουγες, όχι μόνο από αυτό που έβλεπαν προφανώς και τα παιδιά που παίζανε, ήταν και από αυτό που όλοι από μέσα μας βγάζαμε, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα ότι επιτέλους, ρε, πώς, ξέρω εγώ, βγήκαμε να πούμε να πάμε σε κάτι που γουστάρουμε, χωρίς, ξέρω εγώ, να πρέπει να γράψουμε μήνυμα Α6. Mm. Που ζήσαμε τέτοια πράγματα που δεν θυμόμαστε ότι έχουν περάσει δύο χρόνια. Ήταν delete το 19. Ναι, ναι, delete. Είμαστε προ-COVID και μετά-COVID. Ναι. Και ήταν βία όλα αυτά. Ήταν πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά. Δεν τα έχουμε αφομοιώσει. Δεν τα αντιληφθήκαμε. Δεν τα αντιληφθήκαμε. Capital Controls τώρα να έχει κλείσει deal και να έχει να πληρώσει και να σου λέει άλλο, σου κλείνω την τράπεζα, ξέρω, και να πρέπει τα παιδιά να πληρώσουν. 50 ευρώ την ημέρα. Καθόλου. Δεν γίνεται. 60. 300 ευρώ. Γιώργο, σαν οπαδός, φεστιβάλ, live, τι πιο βίωσες έτσι πιο δυνατά? Το πρώτο live που έπαιξα μετά από τον COVID, θα έλεγα. Όχι σαν μουσικός, όχι σαν μουσικός, σαν οπαδός. Ναι. Πάλι αυτό, γιατί παίξαμε με τους Mayhem και είδα live και γούσταρα πάρα πολύ που τους είδα μετά από τόσο... Ήτανε μπάντα, ξέρεις, μερικά συγκροτήματα σου περνάνε και μια συγκεκριμένη ενέργεια. Η Mayhem είναι ένας χαοτικός βόρβορος εκεί πέρα πάνω. Και ήταν το πιο ωραίο, ξέρεις, ξέδωσα. Ήπια τις μπύρες μου, γούσταρα, ήμασταν με την μπάντα μαζί που είμαστε πολύ καλή παρέα. Πέρασα πολύ καλά, φίλε. Okay. Πρώτη συναυλία που έπαιξα και είδα. Είναι εδώ το κορίτσι μας. Το μονάκριβο. Ναι, είδες. Πού γούσταρες πιο πολύ? Είναι πάρα πολύ. Εγώ είμαι σε live όλη την ώρα. Οπότε ένα. Περιβολικά. Το Ambitious είναι, εντάξει, πέραν το ότι Ambitious είναι μεγάλη μου αδυναμία στην ελληνική σκηνή, ήταν live, άρα και για τους λόγους που ανέφερε. Δεν ήταν το πρώτο μου live. Το Need και το Mother of Millions ήταν εξαιρετικά φορτισμένα live. Το Mother of Millions ειδικά ήταν μεταφυσικό. Κακάρι, ναι. Ναι, και είχε Church of the Sea που τους είδα πρώτη φορά στη ζωή μου και ήταν η μπάντα που ερωτεύτηκα φέτος. Okay. Αντίστοιχα, φέτος έμαθα τους Mammoth και επίσης έπαθα πλάκα στο live που έκανε η Venerate, τώρα στο Fuzz. Το αγαπημένο μου φεστιβάλ μάλλον ήταν Νορβηγία, οι οποίοι τελικά μάλλον δεν κάνουν ποτέ λάθη. Οι Σουηδοί μπορεί να κάνουν, οι Νορβηγοί όχι. Πήγα Tons of Rock και στο έλεγα κιόλας, ότι εντάξει, για μένα είναι το ονειρικό φεστιβάλ αυτή τη στιγμή. Απλά, ονοματάρες, είδα Maiden, είδα Europe, είδα... και τι δεν είδα, Deep Purple που έχουμε τη διαφωνία αν αξίζει ή όχι. Εντάξει, για μένα όποιος χάσει τους Purple αυτό το καλοκαίρι είναι... κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω τι Purple το καλοκαίρι. Ναι. Α, ναι. Και εδώ το χασό. Μάθαμε και κάτι. Δεν είδα πόσο είναι η τιμή. Έρχονται Πούσιφερ το καλοκαίρι. Συγγνώμη, αυτό το είδαμε. Το είδαμε, Πούσιφερ. Δακρύζω από τώρα, να ξέρεις. Με Σάξον, έτσι. Ναι. Και αλλά η Purple ήταν συγκλονιστική, που δεν είμαι αυτή τη σχολή, ούτε είμαι αναπολύτω το παρελθόν, αλλά αυτό είναι ένα συγκλονιστικό live, ρε παιδί μου. Άπειρα, άπειρα live. Το Mayhem το ευχαριστήθηκα και εγώ, αλλά όχι όσο ήθελα. Μια σκυτάλη, δεν κρατιέμαι. Είπα πριν για το πόσο μου άρεσε το release ως φεστιβάλ και ότι ενδεχομένως θα μου άρεσε να είμαι σε κάθε βραδιά σχεδόν αυτού του φεστιβάλ, έτσι, αλλά τελικά δεν μίλησα για τις βραδιές που ήμουνα και εφόσον δεν αναφερθήκανε κανένας σε αυτές, πρέπει να τις πω. Λοιπόν, Manowar, Melting Christ και μιλώντας για συγκίνηση και αντοχή στον χρόνο και μάλιστα παρά στις μεγάλες ελλείψεις του... Στο setlist, οι παρουσίες ωστόσο στο setlist να υπερ. Δεν είναι να λες ότι αυτά δεν το πιστεύω, ξέρω ότι το παίζει τώρα και αυτά. Και απλά ναι, Judas Priest, δηλαδή που πάλι μιλώντας για setlist, αν το προηγούμενο βράδυ με φίλους καθόσουνα και το έγραφε στο μπάρ, θέλω να ακούσω. Αυτό και αυτό. Βασίλη, ξέρω εγώ, αυτά τα κομμάτια και έτσι, και να έφτιαχνα εσύ το setlist, δεν θα μπορούσε να ήταν τόσο τέλειο. Δηλαδή είχε και τα κερασάκια στην τούρτα, δηλαδή είχε όλα τα αγαπημένα plus something, δηλαδή τα οποία ήταν τελικά. Τα μόνα δύο live που μπόρεσα να πάω στο release, αλλά τα καταυχαριστήθηκα ολοκληρωτικά, ξέρω εγώ. Και απόδοση μπάντες, εγώ σοκαρίστηκα. Ναι, ναι. Σε αυτό το έτσι. Είναι η τρίτη φορά που τους έβλεπα. Και η Manowar. Eric Adams. Δεν είδα Manowar και. Συγκινητικότατο. Δηλαδή να τον βλέπεις στα ίσα 70 χρονών άνθρωπο να αναματριέται με τον 20χρονο εαυτό του, ρισκάροντας και δίνοντας και
και μην κολώνοντας εκεί, δηλαδή ως το τέλος. Πολύ ο μπαμπάς μας. Να μην σε συγκινήσει. Ο μπαμπάς μας. Δεν το συζητάω τώρα, εντάξει, δεν το συζητάω. Κιθαρίστα το διώξανε, φίλε μου, στον Βραζιλιανό. Τον ωραίο, με την κόμωση. Ναι, εντάξει, άλλη συζήτηση αυτή, ναι, τώρα κάπως. Λοιπόν, να πω και εγώ. Πρέπει να πεις και εσύ τώρα εγώ σε αυτό, Αλέξη, ναι, γιατί ρωτάς τους υπολείπους και σε αυτό το θέμα. Εγώ γλιτώνω, ξέρεις, ρωτάω εσάς, αλλά δεν λέω τα δικά μου. Σε αυτό το θέμα όμως πρέπει να απαντήσεις και εσύ. Εντός. Πρέπει να σου περάσουμε την. Και όχι τίποτα άλλο, δεν έχεις αφήσει και live για live φέτος. Ναι, για πες. Κολοφεράτα. Φοβερά φεστιβάλ, επειδή έχω γυρίσει όλα, Hellfest, Wacken, όλα αυτά, πλέον έχω καταλήξει στο Brutal Assault, που είναι στο πιο σκληρό ηχό, έχει Thrust, Death Black, είναι αυτό που είναι το The Gallery, σε φεστιβάλ όμως, και heavy κάποιες μπάντες. Brutal Assault, παιδιά, να πάτε με τα χίλια, όλοι σας, σαν οπαδοί. Φτηνή μπήρα με 2 ευρώ, εκεί που την πληρώνεις 6 ευρώ στα Wacken κτλ. Φτηνό εισιτήριο 170 για τετραήμερο, εκεί που στο Wacken έχει 2,50 και στο Hellfest 2,80. Εντάξει, δεν συγκρίνεται το Hellfest με τον Brutal Assault. Φτηνά αυτοκίνητα, δωμάτια, όλα αυτά, οικονομικότατο. Τσεχία γι' αυτό. Τσεχία. Τσεχία είναι πολύ μαζεμένο, έχει δηλαδή 20.000 κόσμο, 30 max. Και πολύ σου λέω, όχι 30, 25. Και μπαντάρες, ρε παιδί μου. Full, θα ξαναπάμε και φέτος με γκαλερίστες. Οπότε, Brutal Assault, Grasspop, φεστιβαλάρα, οργανωμένη. Πιο ακριβό, το σουβλάκι, ξέρω εγώ, 10 ευρώ και τέτοια. Είχε ακριβά, σουβλάκι. 8 ευρώ. Σουβλάκι, αυτό το φαλάφελ, ρε παιδί μου. Φαλάφελ. Έχει από όλες τις χώρες διάφορα, ιταλικά, μακαρόνια. Παίζει και σουβλάκι. Έχω πετύχει στον Γκράσπο και σουβλατζί. Τάντζο Βρόκ, με ξέρετε, είχε Ιντερνάσιονα. Μπέργκερ και δίπλα Greek σουβλάκι. Συναυλίες σε Λονδίνο, αυτά που σας έλεγα, Parkway Drive με Lorna Shore, που άλλου, Παρίσι. Κάρκας δεν είδες εσύ φέτος. Ναι, Λονδίνο ήταν αυτό. Παρίσι, ποια άλλη ήταν, τα έχω ξεχάσει. Ρουμανίες, από εδώ, από εκεί, διάφορα. Και πολύ όμως τι σου άρεσε. Brutal Assault ήταν φοβερή παρέα μας. Κάτι παιδιά από Ολλανδία, κάτι Έλληνες. Κάμπινγκ, γαμό. Σκηνούλα ήταν εκεί. Και Brutal Assault ήταν η φάση ωραία. Οπότε τα δύο φεστιβάλακια εκεί και Release. Γενικά ξέρεις, αυτό είναι κάτι συνεχόμενο, δεν σταματάει. Οπότε είναι δύσκολο να ξεχωρίσω. Τώρα οργανώνομαι έτσι ξαφνικά για το Μαϊάμι, το φεστιβάλ. Θα πας στην κρουαζιέρα. Την επόμενη εβδομάδα. Ναι, έτσι μου ήρθε μια, μια φλασιά. Οπότε Μαϊάμι, Μπαχάμες και στο πλοίο παίζουν μέσα Creator Distraction, Rotting Christ θα είναι. Θα είναι οι Μέλεχες που είναι φίλοι, οι Κρυπτώσεις που είναι φίλοι. Κρυπτώσεις έπαιξαν και εδώ με Vector. Θα είναι ωραία, περάσουμε καλά ρε παιδί μου. Τώρα έκατσε στα έξτρα αυτό. Αυτά, φεστιβάλακια full. Πάμε γενικά. Και στηρίζουμε. Ωραία, όμως αυτό που είστε εδώ, ο Brutal Assault, ότι ήταν και η παρέα, οι άνθρωποι, όλοι που ήσασταν μαζί, η συνολική εμπειρία. Δηλαδή, μπορεί να πας σε μια συναυλία που να παίξει τέλεια μια μπάντα και τελικά να μην περάσεις ο ίδιος τόσο καλά. Γιατί έκατσε όλο το σκηνικό, ας πούμε. Εντάξει, χωρίς να πλατιάζω, μια συναυλία που θυμάμαι τόσο πολύ ήταν τον ACDC, ας πούμε, που η μπάντα όντως έσκιζε. Αλλά δεν τη θυμάσαι σαν εμένα, δηλαδή αν η μπάντα ήταν για 10, ωστόσο η συνολική μου δικιά μου εμπειρία ήταν ένα 7, δηλαδή πολύ άγνωστη τριγύρω, πολλοί άνθρωποι με καπελάκια της τελευταίας στιγμής, ξέρω ότι λίγο φάση, λίγο αυτό και το τελευταίο, ας πούμε, που δεν υποθέτω θα το ένιωθε κάποιος όπως λες τώρα για το πώς βιώσατε το Abyssus, ας πούμε, ότι εμείς που το ζούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ξέρεις, χωρίς να συγγνώμη μια συναυλία ως μεγαθυρίουμε κάτι το πιο underground και να. Αλλά λέω για τη συνολική εμπειρία του ατόμου μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Ωραία. Θέλω να προσθέσω κι εγώ για να μην το ξεχάσω. Επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά που είδα τους The Ocean, οι οποίοι ξεκινήσαν από το Temple και παίξανε στο Fuzz. Εγώ δεν ήξερα, δεν τους άκουγα, δεν ήμουν fan. Πήγα γιατί ήθελα να πάει ένας φίλος και πήγα κι εγώ. Με κέρδισαν χωρίς να είμαι fan, με κέρδισαν απόλυτα. Είναι παλαβή. Δηλαδή, όταν ο τραγουδιστής ανέβηκε στον πάνω όροφο και πήδηξε με την πλάτη κάτω, είπα εντάξει, τώρα όπως ήμουν στον πάνω όροφο, είπα έλειωσε, δεν έμεινε τίποτα. Είναι. Αξίζει να τους δει κάποιος live. Live δηλαδή είναι καταπληκτική. Είναι όντως ωραία, είναι. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα ότι θα το δω και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Διάνο, πώς σας φάνηκε που είδα διάφορους από εσάς. Τίμιος. Γιατί εμένα με σόκαρε, ας πούμε. Ναι, δεν είμαι φαν και δεν είμαι καθόλου μόνο Maiden, είμαι το αντίθετο από πολλές απόψεις. Παρά τα προβλήματα υγείας που είχε ο Πολ Ντιάνο, ήρθε στη χώρα μας σε καροτσάκι, βγήκε σκηνή με τα όποια ζητήματα. Να πούμε και ένα μπράβο στον Ηλία τον Αραβίδη,
που κατάφερε να γίνει αυτό το live, γιατί είναι δικιά του και εγκάστη η οργάνωση. Βοήθησε πάρα πολύ να γίνει. Πέραν το τι έπαιξε, δηλαδή βοήθησε να γίνει αυτό το live. Και έβγαλε ένα feeling. Το live μπορεί μουσικά να γινόντουσαν και λάθη και ο Ντιάνο να σταματούσε. Εμένα μου φάνηκε φανταστικό. Υπήρχε ενέργεια στο χώρο και τις δύο μέρες στην Αθήνα που πήγα και ήταν super. Super, δεν ξέρω, πήγε κανείς, πήγατε, Πολ Ντιάνο. Ήταν ωραίο live, τέλος πάντων. Ωραία, ήταν το live που μου έκανε πολύ εντύπωση. Δεν είναι το στυλ μου καθόλου και πραγματικά με εντυπωσίασε. Mm. Και τα παιδιά που παίξαν στην μπάντα πέραν του Gas G ήταν πολύ καλοί. Λοιπόν, τι προχωράμε και κλείνουμε σιγά σιγά. Θέλει να πείτε ο καθένας. Τι σχέδια, τι κάνω, θα κάνω. Σχέδια με μπάντα για το 2023. Με Lucifer's Child. Okay. Project αλλού, είσαι και κάπου αλλού, πέραν των Lucifer's. Όχι, δουλεύω σε διάφορα project, αλλά όχι σε κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι κάτι επίσημο, ανεπίσημα πράγματα. Και ούτως ή άλλως το κυρίως, η μεγάλη μου καψούρα και αγάπη είναι η μπάντα μου, το Lucifer's Child, στο οποίο δουλεύουμε για του χρόνου σε ένα νέο δίσκο και δύο περιοδίες, μία ευρωπαϊκή και μία στη Λατινική Αμερική και κάποια φεστιβάλ που θα παρουσιάσουμε το υλικό μας. Okay. Νέο υλικό. Νέο υλικό, πιθανολογώ το επόμενο φθινόπωρο. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό που έχει γίνει με τα εργοστάσια των βινιλίων. Έχω πάθει σοκ. Δηλαδή, ότι πρέπει να περιμένουμε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις έτοιμα τα πάντα στα χέρια σου και να πρέπει να περιμένεις 9 και 10 μήνες γιατί έχουν συσσωρευτεί όλη η δουλειά. Δεν σταμάτησε ποτέ την περίοδο της καραντίνας. Ανταυτού συσσωρεύτηκαν ακόμα περισσότεροι στην ουρά και στη λίστα αναμονής. Οπότε πλέον περιμένουμε αντί για 3-4 μήνες από την ημερομηνία που παραδίδουμε το υλικό μας. Περιμένουμε πλέον μπορεί και 10 μήνες. Ναι. Έτσι. Αυτό. Οπότε εσύ ως το βλέπω τέλη της επόμενης χρονιάς. Okay. Με το καλό. Με το καλό. Ευχαριστούμε. Βασίλη. Εγώ ξεκινάω από εκεί που τελείωσε ο Γιώργος. Τρέχω τρεις ηχογραφίες τώρα. Πρέπει να τελειώσει το Μάγκους πρώτα για να δοθεί, επειδή πρέπει να βγει και βινήλιο και πρέπει να το δώσουμε σε εταιρεία για να προλάβουμε να βγει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Τι στυλ είναι το Μάγκους? Για δώσε λίγα hints. Κοίταξε, είναι βασισμένο στο black metal, ως επιτοπλίστων. Νεκρομάντια σχέση. Δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με νεκρομάντια. Ναός. Όχι. Όχι, όχι. Είναι κάτι εντελώς έτσι διαφορετικό από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Μάγκους. Διαβόλος Rising. Δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχουν κάποια στοιχεία black metal και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μέσα τα οποία ένα-δύο θα τα χαρακτήρισε πιο traditional black metal. Αλλά έχει πολλές ιδιαιτερότητες και έχει πολλά έτσι ανοίγματα και προς άλλα είδη μουσικής. Παιγμένα όμως metal. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ζαράτους που και εκεί είναι αρκετά έτσι ιδιαίτερο όλο αυτό και αυτό τελειώνει με τις ηχογραφίες τώρα που να είναι. Soul Skinner επίσης τρέχουμε ηχογραφίες παράλληλα, δηλαδή με λίγο, ξέρεις, τελειώνω από τη μια φορά την άλλη. Και όλα αυτά κυρίως για να προλάβουμε να δούμε αν θα βγει το 23 ή το 24, γιατί αυτό με το εργοστάσια κοπής θα πάνε αρκετά πίσω τα πράγματα. Και ελπίζω αυτή τη χρονιά, επειδή είχαμε κάποια θέματα με το line-up Soul Skinner, ελπίζω αυτή τη χρονιά να ξεκινήσουμε πάλι και τα live που μας κόψανε στον COVID. Πιστεύω μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε κάνει κάποια live άκια. Ωραία. Αυτό. Γιάννη, σαν μουσικός, πες μας τι κάνετε με την μπάντα σου. Τώρα εντάξει, εδώ μιλάμε για άλλο level, δεν είμαστε μπάντα. Για χαρά μπάντα είστε. Εννοώ ότι είμαστε μια μπάντα που και λόγω ηλικίας και λόγω νοοτροπίας πάμε εντελώς για την καύλα μας. Dreamlock Dead. Dreamlock Dead. Το πρώτο checkpoint που έχουμε είναι ότι θα κάνουμε ένα live μετά από 17 αιώνες, δεν θυμάμαι τώρα πώς έγινε, στο Slap and Panic Fest που θα γίνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ του ακραίου ήχου στις 24 Μαρτίου, που πιο πολύ το κάνουμε για να ξεμουδιάσουμε. Θα παίξουμε δηλαδή εκεί πέρα και δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν, πέρα από το ότι δουλεύουμε νέο υλικό σε ρυθμούς που αρμόζει και στην ηλικία μας και στη μουσική μας, δηλαδή τα ζώα μου αργά. Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Okay. Διατηρούμε την αισιοδοξία μας πάντως. Ποιοι άλλοι θα παίξουν στο Slap and Panic? Δεν θυμάμαι όλες τις μπάντες, θυμάμαι τους Cursed Blood, τους Vile Species που παίζουν Grind και μπορεί και η Spit the Blood. Okay. Αν θυμάμαι καλά τώρα, μην οδικώ κάποιον άνθρωπο, ας πούμε. Θα το δούμε. Okay.
Δίνος. Εμείς τώρα κλείνουμε τα φεστιβάλ του καλοκαιριού, ήδη έχουν κλείσει κάποια, το Grasspop το πιο έτσι μεγάλο και έχουμε μετά Οκτώβριο-Νοέμβριο κάπου εκεί το Metal Fest στο Μεξικό που θα παίξουμε πάλι με ορχήστρα, πάλι στο Μεξικό. Αυτά, εγώ στο μεταξύ δουλεύω παραγωγές, μίξεις κτλ, οπότε όσο δεν έχουμε live είσαι εκεί. Είμαι εκεί. Αυτά προς το παρόν. Τέλεια, τέλεια. Ορέστη. Ωραία. Order of the Evil Hand. Δεν τους είπαμε, για πες. Ολοκληρώνουμε τις ηχογραφήσεις για το καινούριο δίσκο, ο οποίος θα είναι η ενδέκατη κάρτα των ταρών ή των ταρό ή δικαιοσύνη. Justice. Λοιπόν, γενικά ακούμε τον κόσμο να έχει κραυγές για δικαιοσύνη, justice for, χι βάλε ό,τι θέλεις δίπλα, ξέρω, που είναι ένα θέμα της εποχής, χωρίς να έχουμε σκοπό να είμαστε επικαιροί, αλλά προέκυψε όπως συμβαίνει καμιά φορά, ναι, αυτό. Και τέλος πάντων είμαστε στο τέλος αυτών των ηχογραφήσεων. Τώρα Μάρτιο είναι να στείλουμε το υλικό για μίξη και mastering στον Βίκτορ Σαντούρα στα Woodshed Studios της Phoenix των Τρίπτυχων, Thomas Gabriel Warrior, με τον οποίο είχαμε κάνει και τον προηγούμενο δίσκο, οπότε είμαστε τελείως ικανοποιημένοι επιτέλους για το θέμα της παραγωγής. Ο δίσκος θεματολογικά ως η δικαιοσύνη, ιδωμένη από ένα black metal πρίσμα, έχει κάποια θηλυκά αρχέτυπα κακά στοιχεία που έρχονται, αν θέλεις, για εκδίκηση. Ναι. Εσείς να τα βλέπετε. Είναι και ανάλογοι οι στίχοι, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Πρέπει να δεις, χωρίς να είναι... Ένας δεύτερος δίσκος δεν είναι concept, αλλά έχει ένα concept γύρω από το όλο πράγμα, το οποίο μπορείς να πεις ότι συναντιέται και με θέματα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, χωρίς να ονομάσω τη θεματολογία του δίσκου, ας πούμε, απαραίτητα φεμινιστική, έμεσα υπάρχουν κάποια θέματα, ας πούμε, ξέρεις, εκδίκησης του θηλυκού στοιχείου προς το ανδρικό. Ακούγεται, ναι. Πρέπει να δεις, όλο το πράγμα είναι σαν μυθολογικό κλίμα. Υπάρχουν τίτλοι όπως Έριν, όπως Χάριβρης, όπως Γκόργον, η Γοργόνα, που γενικά δεν πάμε στο τόσο αρχαιοελληνικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν άλλες μπάντες που το κάνουν εξαιρετικά και το κάνουν για χρόνια, αλλά στην δικαιοσύνη που είναι αυτή η φιγούρα, κάπως βγήκε λίγο αυτόματα. Θεωρείς ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει μια τέτοια συζήτηση στην ελληνική κοινωνία? Ναι, 100%, απόλυτα. Απόλυτα. Δηλαδή δεν είναι θέμα, ας πούμε, καθαρά. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι που ξέσπασε και μετά τον COVID. Δηλαδή ότι ξεσκλειστήκαν οι άνθρωποι και εκτονώθηκε όλο το πράγμα στην τελείως λάθος κατεύθυνση. Σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή δεν θα ήθελα ως Έλληνες να είμαστε αυτοί, ως labeled, ας πούμε, ξέρεις, αυτοί οι νότια μεσογειακοί χώροι που σκοτώνουν τις γυναίκες τους, ξέρω, είναι τελείως άδικο. Τελείως άδικο, από κάθε άποψη, ξέρεις. Υπάρχει οπότε και μια τάση για εκδίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, αν θέλεις, χωρίς να θέλω να το label με κάποιο τρόπο. Δεν είναι θετικό πέρα να εκδίκηση, αλλά ότι πρέπει να ξεκινήσει ίσως μια συζήτηση, γιατί ακόμα και αυτό συμβαίνει εδώ αριθμητικά, γιατί πολύ ωραία που η μοναδική, αλλά είναι λίγο προβληματικό. Πρέπει να υπάρξει για το αν θα σκοτώσεις κάποιον ο οποίο διαφωνεί. Όχι, όχι, γιατί για το, δηλαδή, τη ξεφτιλάνε, για τη γυναικεία αντιπροσώπευση, ναι. Ακριβώς, και για ποιο λόγο δεν υπάρχει πολύ συχνά σε τέτοιους χώρους. Ναι, ασφαλώς. Ξέρεις, είναι και η μάγισσα. Είμαστε μια μπάντα που έχουμε και μέλη θηλυκά, ο ρόλος των πλήκτρων συχνά, που το πλήκτρο είναι λίγο το spell, ας πούμε, αν θες, το black metal, έπαιρνε αυτό το θηλυκό στοιχείο. Τους άλλους με το corpse paint και ο Άγγελος ή ο Δαίμονας δεν είναι λίγο ερμαφρόδιτος, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τόσο καλά, σωστό, ας πούμε, οπότε ναι, αυτό. Δηλαδή, οι μάγισσες έχουν υποστεί πολλά από την ανθρωπότητα ανά τους αιώνες, δεν είναι έτσι? Ναι, οπότε, ναι, ναι, ναι. Ένα κομμάτι αυτού της θεματολογίας του δίσκου έχει να κάνει, ξέρεις, με μια κραυγή προς εκδίκηση σε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο όμως, είναι πολλά τα topics, πάρα πολλά τώρα. Ελπίζω να μην καταλαλώνω όλο το χρόνο. Γιάννη, όσον αφορά το φεστιβάλ, θα μας πεις κάτι, δώσε μας ένα στοιχείο. Κάτι, αν υπάρχει. Μια χώρα, κάτι. Μπορώ να σας δώσω το στοιχείο της ημερομηνίας. Μια ήπειρο. Για πες. Τέλος Ιουλίου, 29-30 Ιουλίου. Αβόλεψη. Ακόμα δεν έχει κλείσει κανένα συγκρότημα οριστικά, σαφώς μιλάμε με πολλά. Μια ήπειρο, δώσε μας ήπειρο. Προφανώς. Αφρική, Αμερική. Εντάξει, συνήθως είναι Ευρώπη η ήπειρος. Δηλαδή από Αμερική τώρα, ή το φέρνεις μία φορά και λες αυτό,
ή πρέπει να είναι εδώ γύρω και να παίζει. Αλλιώς είναι δύσκολη η Αμερική. Okay. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε στο επίπεδο. Μία φορά το κάναμε με τους Γουρούς, του είπαμε θα έρθετε, θα παίξετε μόνο σε εμάς. Εντάξει, αυτό γίνεται. Σπολάβαμε, αλλά γίνεται, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Ούτε σπολάβαμε. Είναι εύκολο να το κάνεις, ούτε βρίσκεις συγκρότημα να το κάνεις πάντα. Μπράβο σας που τους φέρατε. Αλλά. Εντάξει, θα κινηθούμε κυρίως Ευρώπη φέτος, φαντάζομαι. Αν μπορούσες να κλείσεις ό,τι ήθελες, ό,τι ήθελες, ως κανένα περίπτωμα, τι θα έφερνες φέτος. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Το Inflames θα λειτουργούσε στην Κρήτη. Είναι το ερώτημα το μεγάλο. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που ακριβώς. Μεγάλα ονόματα που για όλους μας είναι μεγάλα ονόματα, στην Κρήτη μπορεί να μην λειτουργήσουν καθόλου. Και μικρά ονόματα που για μας είναι τίποτα μπορεί να λειτουργήσουν. Είναι ένα παράξενο χώρο. Οι Inflames σε σχέση με το κασέ τους δεν νομίζω. Ακριβώς. Μα γι' αυτό δεν έρχονται. Νομίζω ότι όταν βλέπεις ένα συγκρότημα και δεν έρχεται, υπάρχει λόγος που δεν έρχεται. Mm. Και τώρα που ανέφερες Europe, έτσι για πλάκα να το πούμε, ότι εμείς επειδή κλαίμε 20 χρόνια να δούμε, ας πούμε στους Europe. Εντάξει, το κασέ νομίζω ότι είναι απαγορευτικό όχι για μας, το κασέ ήταν απαγορευτικότατο, αλλά νομίζω ότι είναι απαγορευτικό για Αθήνα. Οπότε δεν έρχονται. Γι' αυτό το λόγο δεν έρχονται 30 χρόνια προφανώς ή 40. Ξέρεις τι είχα στείλει στους Europe το 2018 για το Ηράκλειο, γιατί είμαι πιο ξετσίποτε όπως έτσι. Είναι απαγορευτικό. Λοιπόν, κάποιες μπάτες έχουν απαγορευτικά. Να σου πω, επειδή είμαστε πολλή ώρα εδώ. Τα κοφίνα πίτα. Τα παιδιά είναι ταλαιπωρημένα. Έχουμε φέρει την πίτα μας εδώ, την οποία θα ήθελε κάποιος ο σκηνοθέτης μήπως να τη φέρει να. Να πούμε ο σκηνοθέτης είναι ο κύριος Αλέξανδρος. Επίσης δεν ξέρω αν όλοι ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Αλέξανδρος, γιατί εγώ ξέρω. Ο Χαριτάκης. Πέραν αυτού. Ο κύριος Αλέξανδρος έχει παίξει και στους Septic Flesh και στους Rotten Christ. Και στους Rotten Christ, κιθάρα. Επίσης έχει τους Φάντρακαρ. Μπράβο. Πού έχεις παίξει. Αυτή εδώ είναι η πίτα μας για το 2023. Master Reset. Με το Γάλλο. Μια δικοχαμένη μπάντα. Έλα λίγο, έλα. Έλα λίγο, Αλέξανδρε. Μια παρέα είμαστε. Μην τρέπεσαι. Στο τέλος της παράστασης δεν φωνάζω και το σκηνοθέτη, ξέρεις. Εξαιρετικός μουσικός. Πες μας για την μπάντα σου, δύο λόγια. Για τους Φάντρακαρ. Ναι. Ναι, σου πω λίγο για τους Φάντρακαρ. Οι Φάντρακαρ παίζουν σάικορα και πανκστεπ. Και αυτό θα είναι, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι obsed. Αυτό δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα. Εσείς παίξατε Γκαγκάριν φέτος που σας έχασα. Έμαθα τα καλύτερα για αυτό το live. Και τι έχετε κάνει για το καλοκαίρι σας. Το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω. Είναι λίγο. Κάτι δεν έχει τίποτα να μας πεις. Υπάρχει κάτι. Αν δεν έχει κλείσει, μην το πεις, κρίμα είναι. Εντάξει, υπάρχει ένα live με τους Night Stalker που σκεφτόμαστε να κάνουμε και αυτό είναι ο συνδυασμός των δύο. Θα είναι τέλειο. Ναι. Είναι καλό. Τέλειο. Και βλέπουμε. Μπράβο. Έβγε. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την κλήρωση. Πάμε να δούμε τους 10 πρώτους νικητές. Ο Γιώργος εδώ θα τραβήξει 10 ονοματάκια, για να δούμε, 10 αριθμούς βασικά και μετά θα δούμε τα ονόματα πώς και ποιοι είναι, έτσι. Οκ. Okay. Ξεκινάμε. Το νούμερο 5. Νούμερο 5 είναι ο κύριος Κώστας Καφρίτσας. Ωραία, και αρχίζουμε με τα δώρα στη σειρά, 1-1. Το πρώτο δώρο είναι ένα CD των Moral Corruption με τίτλο Reborn. Ωραία, προχωράμε. Το 104. 104 είναι ο Νάσος Γκρεκίδης. Ο οποίος κερδίζει ένα CD των Wildfire, το μόνιμό τους. Ωραία. Το 122. Το 122 είναι ο κύριος Χαράλαμπος Λάμπος. Ο οποίος κερδίζει ένα βινήλιο από τους Drama Noir, A Necromancy Lore. Το νούμερο 90. 90, Κώστας Μπουντούκος. Ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω. Έλα, ο Κώστας είναι εδώ μέσα και γράφει και όλας βοηθάει. Α, ώστε έτσι λοιπόν. Εντάξει, παιδί. Ο οποίος κερδίζει ένα εισιτήριο για τη συναυλία των Γκαέρια που θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Κολοφάρδος. Το νούμερο 112. Νούμερο 112 είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος κύριος Μάνος Άμαρ. Okay. Ο οποίος θα πάρει ένα CD των Mind Erasure με τίτλο Conning. Κάπως έτσι το σπάω. Το νούμερο 117. 117, Δημήτρης Πολυζώης. Ο οποίος θα κάνει παρέα στον προηγούμενο και θα πάρει το ίδιο CD, Mind Erasure, Conniv. Ωραία. Το νούμερο 115. Το νούμερο 115 είναι ο George Ironman Σιδεράς, όνομα και πράγμα. Εγώ ξέρω. Α, έλα George, κερδίζεις Mind Terrorist, Spiritual Revolution σε CD. 42. Μάριος Δημητριάδης.
Και αυτός Mind Terrorist, αλλά θα πάρει το εμό με την Eternity, επίσης σε CD. Από την Κέρκυρα η Mind Terrorist. Το νούμερο 20. Νούμερο 20 είναι ο Ιωάννης Κανταρτζής. Ο οποίος θα πάρει Mind Terrorist, μπλουζάκι, Spiritual Revolution. Και το νούμερο 93. 93 είναι ο... Γουγέρμε Αγκουιλάρ Λεάλ, φίλος Βραζιλιάνος που μένει η Πορτογαλία. Μεγάλη μπάλα. Δεν ξέρω τι θα καταλάβει, αλλά να του πείτε ότι κερδίζει Deathcraft on Human Devolution σε CD. Τέλεια. Αυτά ήταν τα πρώτα 10 δώρα λοιπόν. Φέρε μου τη γυάλα εδώ να την έχουμε. Yeah. Τέλεια. Πάμε τα επόμενα 10 δώρα, τα οποία είναι από το 11 στο 20. Λοιπόν, ο κύριος εδώ θα τραβήξει 10 τυχερούς, ο κύριος Ζόμπολας. Παλιά καραβάνα. Το νούμερο 4. Νίκος Κορέτσης. Κερδίζει ένα μπλουζάκι των Deathcraft on Human Devolution. Όλα μόνος θα τα λέει. Το κορίτσι εδώ θα μας πει. Τίποτα, Αντώνης Λιβάνιος μόνο. Θες να πεις. Όχι φίλε μου, δεν θα μιλήσω εγώ τώρα. Καλά, αντί τη φορά μας. Την επόμενη κοσάδα. Λοιπόν, επόμενο. 99. Νούμερο 99. Ποιος είναι αυτός? Αυτός κάποιοι τον ξέρουμε εδώ πέρα, ο κύριος Βασίλης Πουρουμάλης. Και μάντεψε τι κερδίζει. Νομίζω ότι πρέπει να το ανακοινώσεις. Θα το ανακοινώσω εγώ, γιατί κερδίζει τον Όδυρμο. Λογικό είναι. Και πρέπει, έτσι, ένα CD το ομώνυμο. Οκ, Βασιλάκη, χαιρετισμός. Γιλαβίτς, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Λοιπόν, επόμενο είναι το 72. 72, Φιλωμένη Ρίγα. Και η Φιλωμένη κερδίζει τον Όδυρμο. Τα φιλιά μας. Και τους οδυρμούς μας. Και τους οδυρμούς, βέβαια. 58. 58. Νούμερο 58, η Έφη Ζελισταμάτη. Η οποία επίσης θα πάρει ένα CD τον οδυρμός, το τελευταίο όμως. Το νούμερο 6. 6. Νικηφόρος Νικολαίδης. Που θα πάρει Enemy of Reality, το Arachne, σε CD. Επόμενο είναι το 19. Νούμερο 19, ο Νίκος Οικονομάκης. Άλλο ένα CD, Enemy of Reality. Επόμενο είναι το 3. Αντώνης Βραϊκίδης. Ο οποίος θα πάρει το Rejected Gods από Enemy of Reality. 52. Νούμερο 52, ο Περικλής Καραλής. Επίσης Rejected Gods. Πόσο, πού είμαστε τώρα? Είμαστε στο 18. 81. Μαθαίνουμε να μετράμε. 81. Δάφνη Δημούδη. Behind the smoke screen, Age of Corruption. Ωραία το είπες. Σε CD. Ευχαριστώ. Ρίχτω. 41. Ευχαριστώ πληρώνουν οι άνθρωποι. Αυτό. 41. Μισό λεπτό. Άλεξ Γκαλέτης. Γκαλέτη, ναι. Γκαλέτη. Το ζήτα τσόντα. Ωραία. Άντζελο Γκαλέτη. Τέλος. Πάει πρώτη κοσάδα. Ούτε να μιλήσεις μπορείς, ούτε το δώρο είπε. Τίποτα, ο Άντζελο δεν πήρε. Όχι, δεν το λέω. Πες το. Behind the smoke screen, Age of Corruption. Αυτό. Σου ευχαριστούμε λίγο. Όχι. Όχι. Αλλά συνεχίστε. Λοιπόν, πάμε την τρίτη δεκάδα τώρα. Πάμε. Ο Ντίνος. Για διάλεξε 10 τυχερούς. Λοιπόν. Βλέπω αυτή τη γυάλα να σπάει. Ξεκινάμε. Νούμερο 124. Παναγιώτης Γατσόπουλος. Χαιρετισμούς. Δυνατός παίχτης. Ναι, θα το πω γιατί θέλω. Θέλω και εγώ θέλω να το ακούσω. Έλα, πείτε το. Θέλω να μάθω τι σημαίνει πρώτα απ' όλα. Σφυροκάλυμνον. The sign of concrete creation. Το οποίο εντάξει, αλλά σφυροκάλυμνον. Τα Γιάννενα είναι τα παιδιά. Σφυρί. Και κάλυμνος. Καλέμι, κάτι τέτοιο, ξέρω. Εντάξει. Κανείς δεν το έχει ακούσει. Next. 94. Νούμερο 94, η Μαρία Τίρλα. Και αυτή το ίδιο. Σφυροκάλυμνον, the sign of concrete creation. Next. Νούμερο 9. 9. Δημήτρης Αργυράκης, Κρήτη, χαιρετισμούς. Dream Theater, the studio albums, 1992-2011. 11 CD box set. Ναι, 11 CD. Ένας φίλος από το Ηράκλειο τα προσέφερε από αγάπη για τη σελίδα μας. Φανταστικό. Τυχερός ο Αργυράκης. Και δίπλα νόμι. Καλά του κάτσε. Δεν το χαλάσε. Επόμενος, 64. Κιτσάκης Νίκος. Τι παίρνει? Το νούμερο 24. Λιγάλι. Dark Tranquility, Live Damage DVD.
Προσφορά Λεωνίδα Σταθόπουλος. Αυτός νόμιζε ότι μόνο τρώει στο Καρδίγκρα. Σταθόπουλος, φίλος σελίδας. Φίλος μας. Γενικά παίζει αυτό στο γκρουπ ότι πολλοί γουστάρουν τη φάση μας και δίνουν δωράκια. Ναι, από το πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι που κάνει ξεχωριστή την όλη παρεούλα του The Gallery. Ωραία. Και γουστάρουμε γενικότερα. Ωραία. Επόμενο. Επόμενο. 31. Νούμερο 31. Δημήτρης Δεσποτίδης. Ποιος κερδίζει Opeth, το Lamentations, επίσης DVD και επίσης προσφορά από τον Λεωνίδα. Ωραία. Next. Next. 10. 10. Ellen Vithulka. Night for Lisa. Σε βινήλιο. Προσφορά του τον Nightfall και του Ευθύμη. Προσφορά της μπάντας. Επανακυκλοφορία. Ναι. Όχι, βασικά πρώτη φορά βγήκε σε βινήλιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μόνο CD είχε βγει πρόσφατα. Παλιά. Και ο Ευθύμης το προσέφερε, γουστάρει τη φάση μας. Ευχαριστούμε, Ευθύμη, χαιρετισμούς. 50. Βασιλική Πανταζή, Γιάννενα. Γιοθήρια, Hellenic Black Cult σε μπλουζάκι. Ούτε μιλημένο να ήταν αυτό. Ναι. Λατρεύει. Ουδέν σχόλιο που λέμε. Βασιλική, καλοφόρετο. Πραγματικά όμως. Επόμενο, 35. Νούμερο 35, Nick Greenstein. Έχω και εξωτική χώρα, μας έρθει το κύριος. Έλληνας. Μάλλον. Τόσο εξωτικά. Κρίμστάιν, Έλληνας. Το ίδιο με το προηγούμενο. Τι εννοείς. Σωστά, το Κρίμστάιν ή κάζουμε Έλληνας. Πού είμαστε. Επίσης Γιοθήρια, Hellenic Black Cult σε t-shirt. Γιοθήρια τι. Μπάντα. Έλληνες δεν είναι. Τι ξέρω. Τους ξέρετε εσείς. Συγκρότημα είναι. Καλά κάνεις. Μην μιλάς και παράγεις τη θέση σου. Έτσι φυμολογείται. Τελευταίο, ε. Είναι. Τι εννοείς τελευταίο. Το 30 δεν είναι. Ποιο είναι. 28. Το 28 ήταν. Αλλά 2 έχουμε. Τώρα 29. Οκ. 83. 83. Μάριος Τριανταφύλου. Από τον Μάριο Ηλιόπουλο και τους Night Rage. Έσχος. Τι κερδίζει. Το Demo 2000. Demo 2000 CD. Σε CD, έτσι. Μάριο, χαιρετισμούς. 71. Νούμερο 71, Ζόρις Ρέτχος. Ζούρις, Θεσσαλονίκη, υπεύθυνος για πολλά γραφιστικά της σελίδας. Και το πανό πίσω έχει βάλει το χεράκι του, έχει βάσει κάποιος το φτιάξε, ο Ζούρις. Ο Γιώργος δηλαδή. Του αξίζει να πάρει ένα βινήλιο Exhumation, το τραυμάτικο. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Θα πεταχθεί μια στιγμή και θα το πάρει. Αυτές είναι τα 10, ναι. Τέταρτη δεκάδα δώρων. Ο κύριος εδώ, αγαπητός Ορέστης. Με το αριστερό της καρδιάς. Έτσι. Γιατί ακολουθεί δισκάρα. Ναι. Πες ποιος το παίρνει. Για να δούμε. Το νούμερο 126. Έμιλ Κακλαμανάκης, τελευταίος. Κύριε Κακλαμανάκη, έβγε, κερδίζεται Ambitious, Into the Abyss, σε CD. Δεν ξέρω αν φαίνεται η συμπάθεια που έχω. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Ambitious παίρνουν, ναι. Το νούμερο 07. Νούμερο 07, Κωνσταντίνος Κοτσόνης. Ambitious Death Revival μπλουζάκι. Μη συγχύζεσαι. Συγχύζομαι λίγο ότι εγώ δεν το έχω πάρει. Και τώρα το συνειδητοποιώ ότι πρέπει. Εντάξει, έχεις δίκιο. Θα πάω. Τι είναι που έτυχε να κλείνω πάνω στους φίλους Ambitious. Ambitious η ζωή του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου. Εννοείται. Πού να δεις το 92. 92, Divisor. Βασίλης Ρόλιας. Συγγνώμη, το ξέχασα αυτό. Divisor, The Black Coat. Βασιλάκι. Μπλουζάκι. Συνάδελφος. Next. 28. Νούμερο 28. Γιώργος Αμαντέους Γάτος. Από Βόλο. Ο οποίος παίρνει και αυτός μπλουζάκι, Divisor. Divisor, ε. Divisor, μπλουζάκι, The Black Gold. Θα χάσουμε κανένα κιλό για να σου κάνει, ε. Ωραία πράγματα κλείνω. Υπάρχουν και δύο έξτρα. Έλα αμέσως. Ωραία. 17. 17. Γιώργος Χατζιωαννίδης. Γιώργο, μπορεί και να θέλω αυτό που κέρδισες. Soul Skinner, Seven Balls of Wrath, σε βινήλιο. Καλή και αυτή η μπάντα. Από πού, από Αθήνα δεν είναι Soul Skinner. Δεν ξέρω. Ξέρει κανείς. Ναι. Αθηνή πρέπει να είναι. Λες. Όχι. Εσύ τους ξέρεις. Κάτι έχει ακούσει. Για πάμε. Φοβάται λίγο να απαντήσει. Έλα, πάμε, πάμε. 39. Νούμερο 39. Μαρία Καντάρα ή Καντάρα. Α, Μαρία Καντάρα από το Δημοκρατικό Ηράκλειο Κρήτης. Ανάθεμα την ώρα Καντάρα τη στιγμή. Έλα, Βινιλιάκη επίσης. Βινιλιάκη, Μαρία. Ευχαριστούμε τον Soul Skinner, εννοείται. 62. Λάμπρος Στάθης. Soul Skinner, Seven Balls of Wrath σε CD αυτή τη φορά. Okay. Από Balls γίνανε Balls.
Μ' αρέσει. Πάμε, πάμε, πάμε. Εντάξει, πού είναι αυτό, εδώ είναι. Είναι Σάββατο. This is it. 11. Νούμερο 11, Στέφαν Τρίφωνας. Yes. Πάμε. Το ίδιο, Σολ Σκίνερ, 7 balls of rap. Εντάξει. Πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. 53. Τζόρνταν Καπάνταϊς, Ιορδάνης, γιατρό. Ζάρατους, The Descent EP σε CD. Αυτό εδώ δεν είναι. Είναι. 96. Νούμερο 96, γνωστός και μη εξαιρετέως David Μοσχονάς. Έλα ρε, έτσι. Πάρε και εσύ ένα Ζάρατους σε CD. Και αυτά ήταν 10, νομίζω. Ήταν 10. Πολύ σωστά. Ωραία, φέρε μου το... Ναι, έλατε και τα βάλει και σωστά. Πάρα τελευταία στιγμή. Μπράβο. Επόμενη δεκάδα. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Ο αγαπητός Ιωάννης. Έχει ξεκινάς πολύ δυνατά και εσύ. Λοιπόν, 37. 37, Νικόλας Δενδρινός. 649, Parallel Universe. Ποτάρα τα φιλιά μας. Της Κάρας. Σε όλη την πάντα, γιατί μόνο στο Φώτη, γιατί είσαι τέτοιος. Γιατί Φώτη έχουμε μια αγάπη. Ηρακλή, όχι. Του δίνει κανένα σκουφί να φοράει, γιατί δεν είναι. Ναι, παιδί, είπε για τους Maiden, γι' αυτό. Εγώ. Oh. Θυμάμαι. Γιόρταζε και το 001. 001. Τσιόλιας. Τίμιος. Infernal Storm on Thorns of Hell. Αυτό όντως. Yes. Πού είναι η κασέτα αυτή. Προχώρα. Εδώ. Κασέτα, ε. Κασέτα. Κασετούλα, πάμε. Next. 88. Βασίλης Αριώτης. Infernal Storm μπλουζάκι, ο Θεός και η ψυχή του τώρα τι λέει εδώ. Ωραία, το ξέρουμε τι είναι. Αυτό. Okay. 102. Κώστας Χρήστου. Πες τώρα, Σοφία. Αζάγια, Thy Satanic Ascension. Είδες. Ωραία. Σε CD. CD. Okay. Έχω προωθεί εγώ με τα ονόματα. Πάμε. Αυτό. Θα πάω. 82. Νούμερο 82, η Έλενα Λιά. Λία, Λέα. Το ίδιο. Βινίλιο, θα η Satanic Ascension. Σε μπλούζα την αυτό. Σε βινίλιο, βινιλιάκι. Δεν το πρόσεξα. Πάμε next. 114. Βασίλης Ευσταθίου. Εγώ ήθελα να γράψω το νούμερο. Για πες. Πες το. 114. Diviner, Fallen Empire. Σε CD μαζί και ένα ραφτό δώρο, έτσι. Γιαννάκη, ευχαριστούμε. 36. Νούμερο 36, για να τον δούμε. Τζο Αντώνο. Το Αντώνο. Μην πεις αν είναι Έλληνας. Έχουμε και ένα φιόζο στο... από το Σικάγο. Έχουμε απ' όλα. Diviner, πάρει και εσύ Realm of Time CD, πάρει και αυτοκόλλητο για το αυτοκίνητο, για το τετράδιο, δεν ξέρω. Τέλεια. 85. 85. Lord Dalius. Καβίρ προς Καβίρους. Καλά να πάθεις. Κόλλησε. Σε βινίλιο. Έλα, πάμε. 13. Νούμερο 13, Σίλβια Σολομονίδης. Τώρα εδώ. Τάλας Νότσε, Motorhead. Α, Τάλας Νότσε είναι παιδιά μπλουζίτσες από την εταιρεία αυτή. Ναι. Τιμούν κάθε διαγωνισμό που κάνουμε. Σούπερ μπλουζάκια, ωραία. Η μία με τον Lemmy, η άλλη με Slipknot. Έτσι, τι εννοείς λίγο... με το Lemmy, Motorhead λέει. Και γιατί δεν το ξέρω. Lemmy, ας πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, Lemmy, Motorhead, κάποια σχέση θα έχουν αυτοί οι δύο. Φώτη 649, Lemmy, Motorhead. Εντάξει, τα έχουμε κάνει εδώ μέσα όλα. Έλα, πάμε, πάμε. Και νομίζω το 10ο είναι αυτό, τελευταίο, 66. 66, έλα. Τζίνα Γκάρετ. Αυτή μάλλον καμιά Ιταλία. Θα λέω να πει προελεύσεω. Γκάρετ. Γνωστό Ιταλικό σόι. Κερδίσει Slipknot μπλουζάκι. Έχει σπάσει όλα σήμερα. Επόμενη δεκάδα. Ο κύριος Τζόρτζ. Hi George. 76. Νούμερο 76. Η Εύη Πανταζή. Dream Long Dead, Umbra σε CD. Ξέρω ένα τσιπουράδι τώρα. Umbra. Umbra. Το 116. 116. Λάμπρος Κατσακιώρης, χαιρετισμούς, παλιός γκαλερίστας. Από το ένδοξο γουρού του Black Metal, από το ένδοξο Αγρίνιο. Άρα λογικά θα έχει το CD αυτό, εγώ θα πω. Dream Long Dead επίσης, Umbra. Να πούμε απλά ότι η Dead είναι μια μπάντα που παίζει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Πούσιος, Doom Death εποχής παλαιικής. Και να πούμε ότι ανεξάρτητα από αυτό είναι δισκάρα. Και είναι και ωραίο δισκάκι. Σκοτώστρα. Ναι. Next, πού είμαστε. Πάμε στο 109. Νούμερο 109, Παναγιώτης Τσόνης Βουρλιώτης.
Inner Fear Project, Genetic Death. Πάμε, ρίχτω. 51. Λίνα Λουφάκη. Το ίδιο σε CD. Το 110. Νούμερο 110, Νίκος Μανούς. Στυλοβάτης της σελίδας του The Gallery. Το τελευταίο Inner Fear Project, Genetic Death CD. Ευχαριστούμε, Νίκο, για τη βοήθεια όλη. Το 16. Μαρία Βασιλείου. Εντάξει. Ναι. Darkest Thoughts, Demonic Pyre of Gnosis, σε CD. Το εντάξει πήγαινε όμως γιατί πέθανε με αυτά τα ΟΒ. Ναι. Το 63. Νούμερο 63, Στέλιος Μπατζάκας. Demonic Pyre of Gnosis. Το 61. Μπάμπης Νικολάου, Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς. Γκράσποπ με τον Μπάμπη, θα πάμε. Μίστη Ρουτ Καπέλο, θα έχει για τον Γκράσποπ. Ό,τι πρέπει Μπάμπης. Για τον Γκράσποπ είναι αυτό. Και το χρειάζεται. Ναι. 73. Νούμερο 73, Θάνος Λάμπα. Μίστη Ρουτ T-shirt. Πού είμαστε. Στο ακόμα. 50 είναι άλλο ένα θέλουμε. Άλλο ένα. Και νούμερο 15. Το 15 Σπύρος Κρικέλλας. Παντέρα, Cowboys from Hell, προσφορά από τη Φιλωμένη. Εδώ έπρεπε να ανάψουμε ένα κάπνο αγώνα, αλλά είμαστε σε κλειστό χώρο. Και θα φωνάζει ο Άγιος. Θα έρθουν οι Παντέρα το καλοκαίρι, τι λέτε. Θα πάνε στην Ιταλία. Εδώ πάνε, στα Πέριξ. 5 και 5, 10. Κάτι θα γίνει. Επόμενη δεκάδα, πόσο, 60 είμαστε. Ασφαλώς. Ωραία, από 61 έως 70. Ο κύριος Βασίλης Ζόμπολας. Κύριε Άλεξ. Νούμερο 34. Δημήτρης Μάρκου. Immortal, Battles in the North, προσφορά Βαγγέλης Τζίμας. Thank you. Νούμερο 33. Νούμερο 33, Σπύρος Μάτης. Δικό μας παιδί, μελωδικό death metal. Τι λέει αυτό, Σοφία. Binaural Frenzied, Brutalera. Αυτά είναι. 56. Έπρεπε να παίζουν πίσω. CMI. Γιατί. Ήθελα να το ακούσω. Εντάξει. Τρέχα γύρευε. Νομίζω ότι είναι εγχώριος. Φίλος. Τι είπε. Το ίδιο. Το ίδιο. Αλλά το δεν ίδιο. Ακούσαμε το νούμερο. Binaural Frenzied, Brutalera επίσης. Ωραία. CD. Το νούμερο 56. Φίλος ο Σίβαϊν. Ναι. Πολύ παλιός φίλος, ναι. Okay. Next. Νούμερο 43. 43, Απόστολος Μισαηλίδης. Το τελευταίο Binaural Frenzied. Νούμερο 113. Νούμερο 113, ο Κώστας Παπάς. Dreamlord, Disciples of War. Επόμενο είναι το 98. Μάριος Τσαμπάζογλου. Επίσης, Disciples of War, το CD. 120. Νούμερο 120, ο Άρης Θανασούλας. Θα σας πει ο κύριος Λιβάνιος τι κερδίζει. Ναι, πάλι Disciples of War, αλλά μπλουζάκι. Νούμερο 22. Πάνος. Πάνος Πάνου θα ήταν αυτός. Κερδίζει μπλουζάκι, Disciples of War και αυτός. 54. Νούμερο 54, ο Χρήστος Τζιτζίρας. Full House Brew Crew, Bare Knuckles CD. Ξέσιο. Χρήστος έδωσε πολλά δώρα για τον διαγωνισμό. Στον άλλον που θα κάνουμε, τέλος πάντων θα σας πω, προχωράμε. Και τελευταίο είναι το νούμερο 65. Έμα Σολομονίδη. Το ίδιο, Full House Brew Crew, Bare Knuckles CD. Επόμενη δεκάδα, στον κύριο Ντίνο. Πάμε. Πού είμαστε τώρα, Στα. 71. Έτσι και πρέπει. Ναι, λίγο. Γυνάω. Ναι, ρίξε. Κάμος. 100. 100, Μίνα Μπαγινέτα. On Thursday Lay, τρένος, σε CD. Τι τρένος. Τρένος, γράφεις, τρένος. Το τρένος άργησε μία μέρα. Τρένος. Σαμποτάζ, κυρίες και κύριοι. Επόμενο, 89. Νούμερο 89, Ευελίνα Καλαμπούκα. Ράνια Τσάμπλα, 89. Όχι, 2,89 έχει εδώ. Ας δώσουμε και στις δύο. 89 και 89. Ευελίνα και... Ωραία, ναι. Ευελίνα και Ράνια Τσάμπλα. Πολύ καλά. Άλλο ένα τέτοιο και θα φύγω να ξέρετε. Φρίνος και Φρίνος. Δεν θέλω τέτοια. Προετοιμάζομαι εγώ. Επόμενο, 40.
40. Γιώργος Κάπας. Το ίδιο. Τον Θόρς Αιλέη. Πώς λέγεται? Φρίνος. Φρένος. Φρίνος. Φρίνος. Τρένος. Έλα, πάμε λίγο. Τρένο πάει. Πάει τρένο. 75. Νούμερο 75. Αστέρης Ακριβό. 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 Αυτό που διάβαλα και μ' άρεσε. Ακριβό. Το θέτω. Πάμε. Το, νούμερο δώρο, το δώρο νούμερο 75 παίρνει το παιδί. Τι παίρνει το 75-75. Όχι. Ναι, ναι. Αυτό κατάλαβα. Τι παίρνει. Ο Θόρνς Αιλέη. Γύρας. 70. 70. Δήμος Δέντμπιν. Θεσσαλονίκη. Dream Team. Πολύ καλό. Disharmony. God's Made of Flesh. Σε CD. Τίνος του The Gallery, ο κύριος. Τίνος δυνατός. Σχολιάζει όπου βρει. Χαμούλης. 59. Πέτρος Νικολούδης. Disharmony, God's Made of Flesh, CD επίσης. Επόμενο. 105. Νούμερο 105, Νίκ Βλάχος. Νίκος δυνατός και αυτός γαλερίστας, εκδρομές παντού. Και αυτό θα πάει Backen, το Disharmony σε βινήλιο. Disharmony, βινήλιο. Βινήλιο. Μπράβο, Νικολάκη. Πάμε, 87. Μοντεράι Φριζής. Μοντερχάι, Μοντεράι. Μορντεχάι. Μορντεχάι. Φριζής. Scar of the Sun, Inertia, σε CD. 121. Ρίχτο. Γρηγόρης Γεωργιουτσόπουλος. Κάμεροφ, Anti-Hero, σε CD. Έχουμε άλλο. Κέμεροφ, όχι Κάμεροφ. Και Μέροφ. Μάλλον, ναι. Death and Roll. Death and Roll, ωραία παντούλα, δυνατή. Γι' αυτό δεν μίλησα και άφησα να το πεις εσύ. Τέλος. Πάμε, επόμενη δεκάδα. Επόμενη δεκάδα, παιδιά. Ο κύριος Ορέστης. Τι να δω, 11. Πώς γίνεται πάλι αυτό, αλλά... Στέφαν Τρίπολας. Όχι, όχι. 119. Α, όχι. 11 και 9. Οκ. I See Red, A Drop of Truth. Σε CD. Αλλά το 119 το πήρε αυτό το δώρο. Ναι. Ναι. Ωραία, ναι, προχωράμε. 45. 4 και 5, 9. Νίκος Παπαδημητρίου. Έλα, Αντωνία. I See Red, A Drop of Truth, μπλουζάκι. 14. Νούμερο 14, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος. Also sees red, logo white, μπλουζάκι. Κάνα ένα wild guess, που λέτε. Οκ. 67. Μενέλα Οσιάδος, Ιωάννινα, φανατικός γκαλερίστας. Logo black. Γελάτε, ρε. Έναν τους ξέρει, ε. Τους ξέρω όλους. 21. Όλοι καταχωρημένοι. Δεν έχουν καν παρημέρωση. Επαγγελωμένοι όλοι. Στην τύχη λέει ονόματα φίλων. Το 21. 21. Πέτρος Τσούκας. Για Πέτρο Σοφία. Μενόρα. Μενόρα. Το ομώνυμο EP σε CD. 44. Νούμερο 44, Αδριανός Τσιλιμίγκας. Νοδό Τσιλιμίγκα, την ξέρετε. Νοδό Αδριανού ξέρω, βολεύει. Μενόρα, σε CD και αυτός. Αυτός που ήρθε και κοιτάει έτσι και εσένα. 49. 49. Βασιλική Γεωργίου. Μενόρα, σε CD επίσης. 45, 44, 49. Πού είναι 50. Ποιο 50. Αυτό. Πόσο είμαστε. 12. Νούμερο 12. Γιάννης Μαυρουδής. Μαυρουδής, κάπου τον ξέρουμε, ξέρει. 88. Πες το. Δεν μπορώ. Ασκαλάφος. Ασκάλαφος, ναι. Ασκάλαφος, σωστά. The Macabre Chronicles. Ωραίο αυτό. Ρίξε. 103. Στέφανος Αλυματήρης. Από Κρήτη, αν κάνω λάθος. Και αυτό κάτι μου λέει το όνομα. Έλα, πάμε. Ασκάλαφος και πάλι. March of the Damned σε CD. Αυτά ή άλλο ένα. Όχι. Α, ναι, άλλο ένα. 46. Σωστά. Μας έλειπε. Γιώργος Μουτζούρης. Τέλμα. Eternal σε Digipax. Τελειώσαμε. Επόμενη δεκάδα. Ιωάννης Αναστασάκης. Λοιπόν. 02. Δημήτρης Μητούδης. Τέλμα. Eternal. 107. 107. Ο Παναγιώτης Μάνιος. Wound called through pain and sorrow. Ωραία, CCD. Ευχαριστώ. 32. Σούλα Αποστολάκη, Ηράκλειο Κρήτη. Ορίστε, η Σούλα. Τι ξέρεις τη Σούλα. Εννοείται. 101. Κάτσε καλέ.
Δεν είπαμε τι πήρε η Σούλα. Στεφανίδη. Το έχουν κάνει εδώ. Περιμένετε, δεν έχουμε πει. Η Σούλα και ο Βαγγέλης πήραν Slough of Despair, Catacombs of Terror. Η Σούλα σε CD και ο Βαγγέλης σε μπλουζάκι. Τέλεια. Πάμε. Αυτό το κάναμε έτσι. Λοιπόν. 80. Δημήτρης Μπενετάτος, Αγγλία, γκαλερίστας, συντάξει στο περιοδικό μας. Κέρδισε Sentence, North from Here. Μπαντάρα. Μεγάλος δίσκος αυτός. Sentence, τα νέα. Έλα πάμε. Το 26 το έχουμε γράψει. Θα το γράψουμε τώρα. Εδώ είναι το επόμενο. John Eddie Vallas. Για πες ρε Σοφία. Μα θα το πω και με περηφάνεια. Θύραθεν, θανατόψεις. Ψευδίζεις. Όχι, αυτοί ψευδίζουν. Θανάτοψεις. Το... Να το παρακαλώ, εδώ είναι το συντάκι. Θύραθεν είναι από Tolkien. Ακούγεται. Και μια μπλούζα. Θέοντεν, Θύραθεν. Τελώς. Αγαπημένο νούμερο, όχι, 18. Εδώ. Νούμερο 18, Αντώνιο Κουρούνης. Επίσης, θανατόψεις σε μπλουζάκι. Ωραία, εδώ κάπου είναι. 29. Φωτεινή Παναγιωτίδου, Θεσσαλονίκη. Μεγάλες στιγμές, The Haunted vs. SD, προσφορά Sirens Records. Τελειώνουμε, τι λέει. Βεβαίως, 3 ακόμα έχουν μείνει. Για πάμε. 68. Αλλά τι 3. Καλά, ναι, όντως, τώρα τα είδα. Νούμερο 68, ο Αφρός. Βασίλειος Καζαντζόπουλος. Βασίλειε, Edge of Thorns από Savatage, προσφορά Sirens, πάρα Edge πολύ καλό. Edge of Thorns. Πες τα λίγο. Και Sirens Records και Savatage. 1, 2, 3. Ναι, πάμε. Τζιμ Τσιόλιας, Δημήτρης Μητούδης, Αντώνης Μπραγκίνης. Όχι, καλέ, το 123 ήθελε. Το κάνω. Μην το κόψετε αυτό στο τέλος. Το 2 το έχω τραβήξει μάλλον. Και το 1. Και το 1 το έχω τραβήξει εγώ, 123 λοιπόν. 123. Θα έχουμε και σύσιο. Έλα, πας και τελειώναμε. Θα έχουμε και blooper στο τέλος. Έλα, 123. Δημήτρης Τσούπρος. Ναι. Δημήτρη κέρδισε τη σκάρα. Asphyx, Death the Brutal Way. Προσφορά από Sirens επίσης. Η δεκάδα τελειώνει και αλέξα. Σε συντήρω τόσο. Μου σκάτω και το τελευταίο. Είναι και ένα μπόνους. 91. Υπόλοιπα. 91. Λάζαρος Ιωάννου. Manowar, Sons of Odin, προσφορά Sirens Records. Ωραία, και τώρα για να δω πόσο έχουν μείνει. Είναι κάποια έξτρα δωράκια που μπήκαν σε φάση από τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ στην κλήρωση. Καταρχήν, Γιώργος, τι έχεις φέρει? Ποιο την μπλούζα. Έχω φέρει ένα large, ναι. Ένα large, ένα large μπλουζάκι, Lucifer Child. Έλα, ο Πούσιος, τράβα το. Δεν χωράει και το χέρι, ρε Πούσιο. Έλα, τράβα το. Τράβα το από εδώ, έλα. Ξηροκάρπια. Λοιπόν, το νούμερο 77. 77, ποιος είναι. Εσύ τα ονόματα. Βασίλης Κοσκινάς. Κοσκινάς, ωραία. Πάει Κέρκυρα, μπλουζάκι, Lucifer Child. Έχουμε μία μπλούζα, δύο προσκλήσεις για το φεστιβάλ στα Χανιά το φετινό, το Χανιά Rock Festival. Πάμε για την μπλούζα πρώτα. Για να για την προσφορά του. Λοιπόν, για να δούμε. Έλα. Όχι, εγώ θέλω την πρόσκληση. Μου κάνετε εσείς την μπλούζα. Να τα μας. Εγώ θα τραβήξω την μπλούζα. Τράβα την μπλούζα. Άστοση, εσύ τράβα. Τράβα εδώ και μην πούνε... Τράβα το μπλουζάκι. Είναι σίγουρα στη μένα ούτως ή άλλως. Καλά, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Πάμε... 125. 125 είναι ο Αντώνης Σινιωράκη. Όχι, όντως. Το έχει ο Αντώνης, σίγουρα το μπλουζάκι, δεν παίζει. Το έχει. Να του δώσουμε μήπως την πρόσκληση. Έλα, τράμπα, πρόσκληση, Αντώνης Σινιωράκης. Είχε και τη γιορτή του. Το έχει, έχουμε στα μαγαζιά τον άλλο κάνει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα. Αντώνη, χρόνια πολλά. Έξαλλος. Πέρυσι τι είχε κερδίσει, κάτι έπος είχε κερδίσει πάλι πέρυσι και τον είχα τραβήξει εγώ. Τραβάω εγώ, εσύ τι θες, πρόσκληση. Έλα, θα βγάλω την μπλούζα τώρα. Και θα βγάλω στην άλλη πρόσκληση μετά. Πάμε, δώσ' το. Λοιπόν, κάτσε να το ξεδιπλώσω αυτό. Διαμαρτύρονται οι guests εδώ. 80 ή 8 είναι. Δεν ξέρω τι έλεγες για τις τελείες πριν. Είναι το 8, είναι το 8. Μιχάλης Γεωργουλάκης. Μπλούζα. Μας ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι ήδη έχει κόσμο απ' έξω. Μπλούζα, Χανιά Rock Festival. Τραβάω εισιτήριο για το Χανιά Rock Festival 2023. Ποιος θα φέρετε, ο Χαράγε, θα μας πεις. Το 38, όπου είναι. 38, Βάγκος Αρκούδα. Εντάξει. Όλο χάρη. Κοίτα, μπράβο. Αρκούδα κέρδισες. Χανιά το καλοκαίρι, Χανιά Φεστιβάλ. Ο Γιάννης σε περιμένει στην διμερό, πόρτα. Διμερό, διμερό είναι. Διμερό, διμερό. Διμερό, το νου σου. Και, διμερό, διμερό και δεν θα πείστε μία μπάντα σήμερα. Έχουμε ένα CD επίσης προσφορά το Septic Flesh που βγήκαν πρώτοι.
πάμε. Ωραία, για τράβα λίγο. Εγώ. Τράβα το. Όχι, ο CD. Κύριος Λιβάνιος. Πάλι εγώ. Ντροπή. Έλα. Έλα, έλα. Μην ντρέπεστε, ρε παιδιά, είναι ντροπή να ντρέπεστε. Βγάλε και ένα χαρτάκι. Κάτσε, εσφήνω. Κάτσε, τώρα έπιασες κάποιον, έπεσε η τύχη του και μετά... Μπορεί, ναι. 79. 79. Κώστας Πανόπουλος. Κερδίζει το CD το Septic Flesh, το τελευταίο. Σε Digipack, αν δεν κάνω λάθος. Δώρα, τι άλλα έχουμε, τίποτα άλλο. Ναι, θα δώσουμε ένα χούντι και τικίδι που φοράω εγώ. Σταμάτα, λοιπόν. Όντως. Τέλος ο διαγωνισμός αυτός. Σοβαρά μιλάω. Λέγε, μωρέ. Σοβαρά μιλάω. Ένα χούντι, Ειρήνη και τικίδι. Τι? Ναι. Πώς το είπες το χούντι? Ειρήνη και τικίδι. Σρέντερ. Τα αριστερά. Δώσε. Τη τελευταία στιγμή. Εγώ θα το βγάλω. Ναι, θα τη χαλάσει κιόλα. Αυτό είναι το 30. Αυτό είναι το 30. 30. Yes. Γεώργιος Κάπος. Κάπος. Και κλείνοντας τον διαγωνισμό, το βασικά ναι, το είπαμε ότι είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός των Χριστουγέννων παγκοσμίως που έγινε στη φάση metal γενικότερα. Με 110 δώρα. Εδώ τα λέμε, μας πήρε δύο ώρες. Γιατί εγώ δεν έχω δει κάτι. Κλείνοντας από ότι ταυτόχρονα αυτό κάναμε και ένα άλλο διαγωνισμό για τα παιδιά που στηρίξαν το The Gallery με προσκλήσεις, με συμμετοχή γενικότερα, όπου τα δωράκια αυτοί τα παίρνουν έτσι, μόνο και μόνο με τη συμμετοχή τους, είναι η Βασιλική Πανταζή και ο Μενέλας Οσιάδος από Γιάννενα και οι δύο. Ο διαγωνισμός λεγόταν Contribution Makes Us Strong και κερδίζουν 9 CD, όπου τα προσέφερε άλλο παιδί της σελίδας, έτσι λέει, πάρτε τα για διαγωνισμό, ο Χρήστος ο Τζίτζιρας, Τζίτζιρας ή Τζίτζιρας. Οπότε 9 συντάκια πάνε εκεί. Βασιλική Πανταζή, Μενέλα Οσιάδος. Ξέρουμε ποια είναι, τα έχουμε πει. Θα σας έρθουν πακέτο στα Γιάννενα, έτσι. Θα τα μοιραστείτε. Το ένα το θα το κόψετε στη μέση. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς όλες τις μπάντες που από μόνες τους στείλανε δωράκια για το διαγωνισμό μας. Και αυτό είναι το αξιοθαύμαστο στη φάση του The Gallery, ότι προθυμοποιούνται συγκροτήματα και άνθρωποι να προσφέρουν σε αυτά που κάνουμε, αν ιδιωτελώς, αυτό είναι που μετράει. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, όλα τα παιδιά που κάτσανε, γράψανε, ακούσανε, φτιάξαν τη λίστα τους. Και επίσης θέλω να αφιερώσω αυτό το γύρισμα στον πατριό μου που έφυγε στα τέλη της χρονιάς που πέρασε, 30 Δεκεμβρίου, στα 67 του χρόνια, το Γιάννη τον Αγγέλου. Θα είναι κάπου, θα μας βλέπει, πιστεύω, εκεί που είναι. Αυτό, θα τα πούμε σε κάποια φάση, Γιάννη, παρέα. Εντάξει, θέλετε κάτι άλλο να πούμε στο κλείσιμο? Στο καλό να πάμε. Με το καλό το 2023, καλά λαϊβάκια. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλή χρονιά, καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε για την στήριξη. Άντε, χαιρετούμε. Bye. Bye. Bye.